Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Προπαρασκευή σήμερα, έτσι. Προπαρασκευή. Προπαρασκευή. Με χαμόγελο και ψυχραιμία, αλλά τα θέματα κ. Στεφάν, το κοινωνικό ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και σοβαρά που αφορούν όλους μας, φίλοι τηλεθεατές. Απευθείας συνδέσεις, πολύ ρεπορτάζ, όπως πολύ σωστά λες Σπύρο, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα δικά σας μηνύματα, όλα εδώ, αυτά μέχρι τις 5 παρά. Τοποθετείς ερωτήματα, παρεμβάσεις στη σελίδα μας Open Ελλάδα στο Facebook και στους λογαριασμούς μας, Χαριτάτος Καραμέλος, Καραμέλος Χαριτάτος, στο Twitter και στο Instagram. Φέρεται η 33χρονη που προσήχε χθες. Να ασκήθηκε ήδη ποινική δίωξη σε βάρος της για την αρπαγή της ανήλικης Μαρκέλας και για βαρύτερες άλλες κατηγορίες που σε βαθμό κακουργήματος. Αυτά όμως θα βεβαιωθούν σε λίγο σε απευθεία σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Ανοίγουν στόματα. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για την υπόθεση του ψευτογιατρού από την Ανατολική Αττική και για την ιστορία του 76χρονου άντρα που έφυγε από τη ζωή αφού του σταμάτησε τη θεραπεία και του χορηγούσε διάφορα περίεργα σκευάσματα και για τα δύο ανήλικα παιδιά. Με πάρα πολλές λεπτομέρειες και σημαντικές αποκαλύψεις εδώ από την εκπομπή. Πάμε όμως σε ένα θέμα που έχει συγκλονίσει από χθες, καθώς αφορά ένα, δεν λέμε επιστημονικό θαύμα, λέμε από αυτά που οι Έλληνες ιατροί, οι νοσηλευτές καταφέρνουν δίνοντας μάχη για να σώσουν ζωές ανθρώπων και κυρίως ανηλίκων ατόμων. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης ενός γονέα, έτσι. Ναι, αλλά... Το οποίο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Ένα δευτερόλεπτο να αφήσει από τα μάτια στο παιδί. Αυτές οι εικόνες που καθυλώνουν είναι το αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς των ιατρών που έσωσαν τη ζωή ενός ανηλίκου ατόμου, Νίκος Γιαπρακάς. Και πανηγύρια ακούμε, έτσι. Βεβαίως, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα, τα ευχάριστα νέα, μιας και πριν από περίπου μία ώρα ο μικρός Οδυσσέας αποσωληνώθηκε, έχει ξυπνήσει και είναι καλά. Και μάλιστα οι γιατροί την ώρα που το παιδί ξύπναγε, αυτό έγινε υπό τους ήχους της μουσικής του Έρος Ραμαζότη. Και αυτό γιατί ο πατέρας είναι Ιταλός και έτσι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουν την γιορτή η οποία ξεκίνησε χθες με την αφαίρεση του κομματιού που είδαμε και στο συγκεκριμένο βίντεο. Όλα καλά λοιπόν για τον μικρούλι, για το 10 μηνών αγοράκι, το οποίο έζησε αυτή την περιπέτεια όταν έφαγε ένα κομμάτι καρύδι, το οποίο του στάθηκε στον πνεύμονα. Δεν μιλάμε ότι του στάθηκε στο λαιμό ή οπουδήποτε αλλού. Το κομμάτι αυτό πήγε σε ένα σημείο του πνεύμονα, όπου οι γιατροί με τα παραδοσιακά όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το βροχοσκόπιο, δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν. Έτσι λοιπόν, οι γιατροί της μονάδας συντατικής θεραπείας του παιδών στο Ρίο κατάφεραν. Σαν άλλος Οδυσσέας, ο κύριος Ηλιάδης, να σκεφτούν μια νέα πατέντα χρησιμοποιώντας μηχανήματα από την αγκιοχειρουργική προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν το κομμάτι αυτό που ήταν σε ένα σημείο όπου δεν γινόταν να το προσεγγίσουν διαφορετικά. Νίκο, έτσι ξέρουμε λοιπόν, πώς το παιδί έφτασε, γιατί μιλάμε για ένα βρέφος τώρα 10 μηνών, να τρώει ξύλους καρπούς. Την Κυριακή το βράδυ οι γονείς του με το παιδάκι είναι από το εξωτερικό. Η μητέρα είναι Ελληνίδα, ο πατέρας είναι Ιταλός. Είχαν έρθει λοιπόν από το εξωτερικό για ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα για να επισκεφθούν συγγενείς. Έκατσαν καραντίνα όπως προβλέπεται κανονικά στην διαδικασία αυτή και την 16η μέρα οι γονείς, από ό,τι έχουμε μάθει, πήγαν σε ένα μνημόσυνο. Όταν λοιπόν γύρισαν σπίτι και έφεραν πίσω τα κόλυβα, κάποια στιγμή το παιδάκι, άγνωστο πώς, κατάφερε και πήρε ένα κομματάκι καρύδι, το έβαλε στο στόμα του και προφανώς το κατάπιε. Είναι πολύ μικρό βέβαια για να μπορέσει να το φάει, να και το διαχειριστεί. Νικόλα, με αποτέλεσμα δυστυχώς ζήσει αυτή την περιπέτεια. Το άγνωστο πώς και κυρίως και ο Γιώργος και όσοι είναι γονείς το ξέρουν, μπορεί να είναι πλάσματα του δευτερολέπτου να βρεθεί το μωρό ή το μικρό. Το παιδί μπροστά σε ένα αντικείμενο. Αν συμβεί κάτι κακό, νομίζω έχουν και ευθύνες οι γονείς κανονικά. Αλλά αφού πήγαν όλα καλά, τώρα ας μην το συζητάμε αυτό. Το ευτύχημα είναι ότι κατευθείαν το παιδί οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Από εκεί μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ρίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση προκειμένου να καταφέρουν να το σώσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του ρεπορτάζ. Νίκος Γιαπρακάς. Καλό είναι αυτό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί τρέχει η υπόθεση της απαγωγής της 10χρονης, του 10χρονου κοριτσιού. Τονίζεις την ευθύνη των γονιών και καλά κάνεις, έτσι. Ναι. Για την εποπτεία ανηλίκου, για την έκθεση. Δεν θέλω να ανοίξω πληγές του ανθρώπου, αλλά αφού το παιδί είναι καλά, αλλά εντάξει τα τραγούδια και τα πανηγύρια, αλλά θέλει προσοχή όταν έχει έναν ανήλικο παιδί. Άρης Κουτσιώκης, για όλο το ρεπορτάζ που αναμένουμε με προσοχή, αγαπητές συνάδελφοι, τηλεθεατές μας και εμείς. Τι εξέλιξη έχουμε.
Είμαστε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, εδώ που το μεσημέρι οδηγήθηκε η 33χρονη, η οποία συνελήφθη με βαρύτατες κατηγορίες και σχηματίστηκε αρχικά δικογραφία σε βάρος της για βαρύτατες κατηγορίες. Βαρύτητα είναι τα αδικήματα που την βαραίνουν και μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 4 κακουργήματα, αρπαγή ανηλίκου με σκοπό να το μεταχειριστεί σε ανήθικες ασχολίες, βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο, πορνογραφία ανηλίκων, αλλά και προμήθεια ναρκωτικών και έκθεση. Να σας πω πως αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο της ανακρίτριας, καθώς η διαδικασία ορίζει να μπορείς απολογηθεί να επαναλάβεις τα αδικήματα, αυτά τα εγκλήματα για τα οποία διώκεται, Γιώργο. Τονίσω μόνο πως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει κάποιον δικηγόρο που να την εκπροσωπεί. Όταν ήρθε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, δεν είχε κάποιον δικηγόρο μαζί της. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν κάποιος δικηγόρος την έχει αναλάβει. Σε περίπτωση που δεν έχει λοιπόν δικηγόρο, η διαδικασία η νομική ορίζει να διαταχθεί αυτεπάγγελτα κάποιος να την εκπροσωπήσει. Αυτό δεν ξέρω αν δημιουργήσει και κόλλημα στο διαδικαστικό κομμάτι. Δηλαδή, προφανώς δεν θα μπορέσει να απολογηθεί σήμερα. Ακόμη και αν είχε δικηγόρο, βεβαίως το πιθανότερο ήταν να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Είναι η τριήμερη προθεσμία που δικαιούται, αν αρνηθεί της δικογραφίας. Επειδή το λιγότερο είναι η απαγωγή. Το λιγότερο. Η αρπαγή ήταν όλο ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε πρόσβαση στο παιδί. Αλλά μπορείς να μας ξαναπείς, γιατί εδώ πέρα υπάρχει βιασμός. Δεν ήταν σαφές. Δυστυχώς είναι βαρύτατες οι κατηγορίες. Τα αδικήματα είναι κακουργήματα. Από τη γυναίκα ή από ανηλίκου, κάποιους συνεργούς. Με σκοπό να το μεταχειριστεί σε ανήθικες ασχολίες, φέρεται πως έχει ομολογήσει κάποιες σοβαρές πράξεις ότι διέπραξε η ίδια σε βάρος της νομίζω, Άρη, ανήλικης. Σε αυτή τη φάση έχουν πιστεί και αστυνομικοί ότι έδρασε μόνη της, αν και αυτό διατρίβονται πάντα μια επιφύλαξη. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολο ακόμη και να τα αναφέρουμε από την δικογραφία. Όχι, να μην αναφέρουμε τίποτα από το περιεχόμενο. Σοβαρές πράξεις σε βάρος ανήλικου παιδιού. Ναι, αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι το κλίμα είναι βαρύ. Να σας πω σημειολογικά μόνο πως από την ώρα που ήρθε, όση ώρα περίμενε έξω από το γραφείο της εισαγγελέα, ήταν διαρκώς με σκυμμένο το κεφάλι, είχε καλυμμένο το κεφάλι της με κουκούλα, φορούσε και μάσκα, αυτή τη χειρουργική μάσκα που φοράμε για την προστασία από τον κορονοϊό. Έτσι μπήκε στο γραφείο της εισαγγελέα, έτσι ήταν και όταν βγήκε για να οδηγηθεί στο γραφείο της ανακρίτριας. Είναι διαρκώς αμίλητη με σκυμμένο το κεφάλι. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές λένε πως ενώ αρχικά δεν έλεγε το παραμικρό, στην αρχή ήταν μας έλεγαν σκληρή, τη χαρακτήριζαν οι αστυνομικοί που την ανέκριναν. Ωστόσο, στη συνέχεια, υπό το βάρος και των στοιχείων, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν και στοιχεία πέρα από τις μαρτυρίες της δεκάχρονης, αλλά και την ομολογία που στη συνέχεια προέκυψε. Φαίνεται λοιπόν πως υπό το βάρος των στοιχείων έχει ομολογήσει τις πράξεις της και μένει να διαπιστωθεί για ποιον λόγο. Άρη, αληθεύει ότι παρότι είχαν δέσει την υπόθεση οι αστυνομικοί, έμπειροι αστυνομικοί, παρότι ήταν γνώστες του μεγαλύτερου μέρους της δικογραφίας και πεπισμένοι ότι έχει διαπράξει συγκεκριμένες συμπεριφορές, σάστησαν από τον τρόπο που η ίδια εξέφραζε ή ομολογούσε πράξεις? Ναι, οι έρευνες κράτησαν πολλές μέρες. Το σημαντικότερο, το πρώτο κομμάτι ήταν να βρεθεί η μικρή και να είναι καλά στην υγεία της. Αυτό το διασφάλισαν το πρωί του Σαββάτου οι αστυνομικοί. Από εκεί και μετά λοιπόν ο στόχος ήταν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τη συγκεκριμένη γυναίκα και να βρουν το κίνητρο, το γιατί. Σε αυτό λοιπόν μέχρι τώρα δεν είχαν συγκεκριμένες απαντήσεις. Φαίνεται η κατεύθυνση που υπάρχει τώρα είναι, και αυτό που δείχνουν, ξαναλέω, τα στοιχεία, αλλά και όσα έχει πει η συγκεκριμένη γυναίκα, ότι έδρασε μόνη της. Για να εκμεταλλευτεί με διάφορους τρόπους το παιδί. Συγκεκριμένος για να εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο αυτό το ανήλικο κορίτσι, το οποίο, με το οποίο τους συνέδεε προσωπική κοινωνική σχέση, δηλαδή γνωριμία προ μεγάλου χρονικού διαστήματος με την οικογένειά της. Άρα και γι' αυτό υπήρχε η εμπιστοσύνη από πλευράς του παιδιού. Εκμεταλλεύτηκε μάλλον την εμπιστοσύνη από πλευράς του παιδιού στο αρχικό στάδιο προκειμένου να την ακολουθήσει, με ό,τι αυτό ακολούθησε, καθώς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η χορήγηση των ναρκωτικών ουσιών κάτω από την επίρρεια των οποίων φαίνεται, Άρη, να προχώρησε σε αυτές τις να πράξεις. Να σε αποδεσμεύσουμε για να συνεχίσει το ρεπορτάζ, για να, επειδή έχουμε ήδη το πρωί στο πόδιο, την πρώτη ύλη που μας έχεις δώσει για να τη συζητήσουμε και με την δικηγόρο ίσως και της οικογένειας πλέον, και της δεκάχρονης, την κυρία Νάσογλου. Και για το μοτίβο της υπόθεσης με τον κύριο Γιαννόπουλο. Αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο που
από την αρχή φώναζε να προσέξουν αυτή την υπόθεση και νομίζω οι αστυνομικοί ακολούθησαν να μας τα εξηγήσουν. Άρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε, φίλοι τηλεθεατές, για υπόθεση για κακουργήματα που σωρευτικά ξεπερνούν τα 30 χρόνια. Άρα, μιλάμε. Εντάξει, τώρα το αν έχει δώσει ναρκωτικά στο παιδί και όταν το έχει προσπαθήσει ή το ομολογεί ότι το εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά, είναι ανομολόγητα. Ομολογεί ότι. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που δεν θα ξαναπροβάλλουν πλάνα. Όχι, όχι. Ούτε καν με καλυμμένο το πρόσωπο του παιδιού. Ναι, παρά μόνο αυτό από την κάμερα ασφαλείας που φαίνεται από μακριά και φαίνεται και η γυναίκα η κατηγορούμενη με αυτές με τα βαρύτατα αυτά αδικήματα για τα οποία παραπέμπεται. Δηλαδή έχει ομολογήσει, φίλοι τηλεθεατές, και νομίζω ότι εδώ θα μας βοηθήσει και η παρουσία του κυρίου Γιαννόπουλου και της κυρίας Ανάσογλου, της κυρίας Ανθούλας Ανάσογλου. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, κύριε Ανάσογλου. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και στον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, επικεφαλής του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλησπέρα. Από τους προτεργάτες του θεσμού στην Ελλάδα. Να τα λέμε στο βαθμό που μπορούμε να τα συζητήσουμε δημόσια. Ή ενδιαφέρεται να έχει ομολογήσει, φίλοι τηλεθεατές, κυρία Ανάσογλου, κύριε Γιαννόπουλο, και όπου κάνουμε λάθος μας διορθώνεται, ότι άρπαξε το ανήλικο άτομο, του έδωσε ένα κοκτέιλ χαλαρωτικών και, και καταστατικών, αλλά και, διαιγερτικών, ναι. Ώστε να... Ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών. Σκληρότατων ναρκωτικών. Στη συνέχεια προχώρησε σε ιδεχθή συμπεριφορά και μετά την εγκατέλειψε προκειμένου η ίδια να διαφύγει. Βαριά κακουργήματα, κυρία Ανάσογλου, αντιμετωπίζει έως τώρα. Πάρα πολύ βαριά. Όλα τα κακουργήματα είναι στις επιβαρυντικές τους μορφές. Γι' αυτό έχουμε και το βιασμό, γιατί είμαστε κάτω από τα 12 έτη. Και είναι ασυλικής πράξη. Δηλαδή, εγώ είμαι συγκλονισμένη, όλοι είναι συγκλονισμένοι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω τόσο απλά με την οικογένεια. Μόλις να σας πω κάτι το παραπονό μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα διαβάζουμε, να το πω στην αστυνομία αυτά από το ίντερνετ και να τους τα ανακοινώνω. Περίμενα μια έτσι πιο απαλή διαχείριση, εφόσον υπάρχει δικηγόρος της οικογένειας, να μπορώ να προετοιμάσω την οικογένεια. Πρόκειται για το παιδί τους. Το να τα διαβάζουμε μόνο στο ίντερνετ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να σταθούμε όλοι. Ότι δεν έχετε καθόλου ενημέρωση, δεν σας προετοιμάζουν ή δεν σε μερούν όπως θέλετε. Δεν μας προετοιμάζουν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, το ξαναλέω ότι τηρήσαμε άκρα διακριτική στάση. Ξαναμίλησα με τον κύριο προϊστάμενο και μου είπε πλέον ότι θα αφήνει στα χέρια της αγγελίας. Φυσικά δεν θα δηλώσω σήμερα, όπου πάρω και άδεια παραστασιακής, γιατί αφήνω την κυρία να κρίνει και να κάνει το έργο της. Αφήνω την κυρία Αγγελία να κάνει το έργο της. Εμείς μπορούμε και μετά να λάβουμε τα έγγραφα της δικογραφίας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Κυρία Ανάσογλου, το θέμα είναι, πείτε μου, αλλά μια τελευταία παράκληση. Επειδή το παιδί δεν είναι όπως άλλες περιπτώσεις, τα ξέρει και ο κύριος Γιαννόπουλος, που δεν υπάρχει φωτογραφία του παιδιού και όνομα, που ακούμε για τα κακουργήματα και δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το ανήλικο. Εδώ τα ξέρει όλο ο κόσμος. Πρέπει όμως το παιδί να βρει τοπική κοινωνία σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, ευχαριστώ όλους. Μην δείχνουμε άλλη φωτογραφία του παιδιού. Έληξε αυτό, το επισημάναμε πριν καν συνδεθούμε. Και στο Facebook και οπουδήποτε. Κυρία Ανάσογλου, να ξέρετε ότι και εμείς αποφεύγουμε και έχει ξεκινήσει και μια εκστρατεία του Χαμόγελου του Παιδιού με διαρκώς αναρτήσεις στο διαδίκτυο, όπου ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι ό,τι να κάνουμε για να βρούμε τη μικρή το κάναμε. Παρακαλώ, αποσύρετε όλες τις φωτογραφίες. Επιτρέψτε να πάμε στον κύριο Γιαννόπουλο. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Ανάσογλου ακόμα. Κύριε Γιαννόπουλε, θα απαντήσετε και εσείς το ίδιο ερώτημα. Έχουμε χρόνο. Προκύπτει από αυτά που καταγράφονται ως αδικήματα μέσα στη δικογραφία ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εκτιμήσει ως ευάλωτο το παιδί. Δηλαδή ότι πρόκειται για ένα ευάλωτο περιβάλλον. Έχετε αυτή την εικόνα εσείς, κυρία Ανάσογλου? Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του 10χρονου κοριτσιού. Το θέμα είναι ότι αυτό. Ρωτάτε εμένα τώρα. Ναι, ας μας πει αν όντως ήταν έτσι το περιβάλλον, κυρία Ανάσογλου. Και θα έρθουμε σε αυτό. Από τις κινήσεις του αδερφού του μικρού κοριτσιού φαίνεται ότι αυτό το είχε καταλάβει και ο αδερφός. Και μετά να μας πει ο κ. Γιαννόπουλος τη μεγάλη εικόνα που την έχει καλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι έχουμε καταθέσει. Ξαναλέω, προσωρινά βρίσκεται στο νοσοκομείο με δικαστική προστασία και στα καλύτερα χέρια που είναι οι γιατροί. Εμείς ζητάμε να επιστρέψει στο σπίτι του, στο όνομα, εάν ξαναλέω, κριθεί ακατάλληλη μητέρα, στο όνομα του αδερφού και της γιαγιάς. Που σημαίνει ότι ήδη η εισαγγελία κινήθηκε, μόνο αυτό σας λέω. Δεν πρόκειται να σας πω το έργο της εισαγγελίας, εγώ το πληροφορούμε, αλλά δεν θέλω να το δώσω στη δημοσιότητα, γιατί πρόκειται περί ανήλικο. Και όλα πρέπει να γίνονται σε άκρα μυστικότητα, καθώς και οι δίκες γίνονται για κλεισμένο το θυρών να ζητηθεί. Οπότε ήδη έχει ξεκινήσει οποιαδήποτε έρευνα σε αυτό και θα απαντηθεί από την κυρία Εισαγγελέα. Κύριε Γιαννόπουλε, ελάτε λίγο, γιατί φωνάζατε, το φωνάζατε να το βάλουμε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, από το πρώτο λεπτό. Το ρεπορτάζ μας λέει, και δεν ξέρω αν θέλετε να επιβεβαιώσετε, ότι είχατε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρχές
στον εντοπισμό και του περιβάλλοντος, ενδεχομένως και του ιδίου του προσώπου που σήμερα φέρεται να ομολογεί πράξεις ή δεχτείς βαριά κακουργήματα από τις πρώτες ώρες. Μισό λεπτό. Οι πληροφορίες που δόθηκαν στο χαμόγελο και διασταυρώθηκαν, δόθηκαν φυσικά στην αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς να κρατάμε για μας πληροφορίες. Αυτό λέμε ότι τις είχατε και τις διαθέσατε αμέσως. Τις διαθέσαμε αμέσως, ενημερώσαμε και κάναμε παρενέσεις και σε κάποια μέρη της οικογένειας που έχουν καλή διάθεση να μιλήσουν, γιατί ξέρανε τι συμβαίνει, γιατί ξέραμε τι συμβαίνει, τι συνέβαινε. Γιατί ενημερώσαμε αυτούς που κάνουν την έρευνα και δόξα τω Θεώ τώρα πλέον βγαίνει το ένα πίσω από το άλλο η φρίκη που έζησε αυτό το πλασματάκι. Δηλαδή, κύριε Γιαννόπουλε, μιλάμε και ενδιαφερόμαστε τώρα. Είχατε μαρτυρίες που σας είχαν δώσει το όνομα και το προφίλ της 33χρονης. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Αυτές οι μαρτυρίες ήταν που πέρασαν στην αστυνομία και τώρα. Και υπάρχουν και άλλα ακόμη που δεν έχουν βγει από την αστυνομία. Και αν δεν βγουν από την αστυνομία, δεν μπορούμε να εικάζουμε εμείς, ενώ εμείς αυτοί που ασχολούμαστε με αυτό, παρά μόνο να περιμένουμε την τεκμηρίωση. Και θα ήθελα να πω ότι όλοι γνώριζαν για την κυρία, όλοι γνώριζαν για τον κύριο και για τα όλα τα συναφή. Άρα λοιπόν είχα κάνει μια παρένθεση και είπα όποιος από την οικογένεια γνωρίζει πηγαίνετε να μιλήσετε. Επιτέλους δεν μπορεί να παίζουμε με την ακεραιότητα ενός παιδιού και για το μέλλον του. Πώς θέλουμε να προστατεύσουμε ένα παιδί. Κάποιος κύριος στη δικογραφία, κύριε Γιαννόπουλε. Κακός. Κατά την άποψή μας. Αυτό μόνο μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Ένας κύριος, κύριε Γιαννόπουλε. Και ξέρουν και ξέρει η οικογένεια πολύ καλά γιατί μιλάω. Κάποια από την οικογένεια τουλάχιστον. Εγώ καταλαβαίνω την. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Ναι. Πείτε, κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη. Η προστασία του παιδιού λοιπόν είναι φυσικά οι φωτογραφίες και έχουμε κάνει την εκστρατεία. Φυσικά και η αρχή δεδομένων απαγόρευσε ρητά την οποιαδήποτε δημοσιοποίηση και επιτρέπει μόνο με αυτό την διαδικασία που κάνετε εσείς εκεί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο όπως ξέρετε μας ενοχλεί. Το άλλο πρόβλημα είναι το μέλλον του παιδιού που θα ορίσει η εισαγγελία και οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά προστατεύοντας κάποια μέλη της οικογένειας που θα ήθελαν και νοιάζονται πραγματικά για το παιδί, να μην λέμε πράγματα τα οποία τελικά θα οδηγηθούν οι ίδιοι μπροστά σε τέλμα και δίλημα και θα οδηγηθούν και οι ίδιοι σε αδιέξοδο. Το κάνω σαν δημόσια παρένεση, γιατί δεν μπορώ να τους παίρνω τηλέφωνο και να τους μιλάω. Τι εννοείται τέλμα και αδιέξοδο? Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Τι εννοείται τέλμα και αδιέξοδο θα οδηγηθούν? Εννοώ ότι θα δυσκολευτούν μετά οι εισαγγελικές και οι κοινωνικές υπηρεσίες να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, εφόσον γνώριζαν και γνωρίζουν όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ ξέρω, καταλαβαίνω, τον Γιώργο, ότι επειδή γνωρίζει πολλά ο κ. Γιαννόπουλος και η κ. Ανάσογλου γνωρίζει πάρα πολλά, αυτό που θα πρέπει είναι να βρεθούν σε επικοινωνία μεταξύ τους ο κ. Γιαννόπουλος και η κ. Ανάσογλου, διότι το περιβάλλον. Όχι, δεν έχω λόγο, κύριε Χαρτάτο. Όχι, κύριε Χαρτάτο. Εντάξει, μην το κάνετε. Να προχωρήσω τη σκέψη μου, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν είμαστε ανακριτικές αρχές. Όχι, καμία. Εμείς μιλάμε μόνο με την αστυνομία. Κανέναν άλλο. Μην το κάνετε. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε για ανακριτικές αρχές μίλησα. Απλά, όχι, όχι, καλά το είπατε. Όχι, έχετε δίκιο. Εσείς έχετε δίκιο. Να σας πω, επιτρέψτε. Απλά η κυρία Ανάσογλου γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και φροντίζει και τον νεαρό, τον αδερφό και τη γιαγιά που τους εμπιστεύεται. Έτσι. Ότι το ευρύτερο περιβάλλον, οικογενειακό, παύλα, φιλικό, το οποίο το φιλικό με το οικογενειακό έχουν πολύ δυνατή σχέση μεταξύ τους και στη γειτονιά και ευρύτερα, δεν είναι το κατάλληλο για το παιδί. Ούτε για τον Χρήστο είναι το κατάλληλο. Ούτε για τη γιαγιά είναι το κατάλληλο περιβάλλον. Από χθες. Στην αστυνομία καταγράφονται οι κλήσεις. Ναι. Από χθες έχουμε κάνει έκκληση στην αστυνομία να πάμε και να καταθέσουμε. Από χθες. Δεν εισακούσαμε. Φαντάζομαι τώρα με οποιοδήποτε παράσταση ή άδεια ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας να καταθέσουμε. Η δήλωση της γιαγιάς και του Χρήστου ότι επιθυμεί το παιδί είναι πραγματική, είναι καθαρή και είναι με όλη τους την ψυχή. Μα με όλη τους την ψυχή. Οι άνθρωποι ούτε κοιμούνται, ούτε τρώνε, είναι όρθιοι και προσπαθούμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση για να διαχειριστούν αυτό το βαρύ φορτίο που πλέον έχει μετακυριστεί σε μένα. Ας τελειώσει, σας παρακαλώ, όλους η έρευνα της εισαγγελέας και θα μιλήσουμε με δεδομένα και στοιχεία. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ερευνών. Εντάξει. Πάντως, επειδή έχει πάρει τη δικαστική οδό το θέμα. Και ναι, η αστυνομία είχε αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν μπορούσε να την πει την πρώτη μέρα ή την πέμπτη μέρα. Αυτό είναι και θέμα. Ναι. Είχε διαφύγει. Τώρα, κρυβόταν, δεν είναι τόσο Γιώργο, απλό. Ο καημός του κ. Γιαννόπουλου και όσων φροντίζουν να προστάτευτα άτομα, ανήλικα άτομα, είναι να προλάβεις πριν ο ύποπτος ή ο κακούργος ή η εγκληματική αστυνομία
αφού έχει τον ελικόπτερο στα χέρια του, να προλάβουν πριν γίνει το κακό ή οποιοδήποτε κακό. Μπορεί να τεθεί ένα ερώτημα. Και σου λέω για να προλάβει. Θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει. Μισό λεπτό. Τότε τίθεται ένα ερώτημα αν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, τα Amber Alert, τα Silver Alert που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο κέντρο, αξιοποιούνται, δηλαδή αν συνεργάζεστε σωστά. Συνεργάζεστε σωστά ή όχι. Για να ξέρω. Άμα θέλω να σε απαντήσω, Γιαννόπουλος, καλά, έχει ενδιαφέρον. Πώς? Γενικότερα συνεργαζόμαστε άψογα με την αστυνομία. Εντάξει, και τότε τι συνεργασία. Το ότι ένα αστυνομικό, ένα τμήμα ασφαλείας δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και πρέπει να πούμε στους συγγενείς ότι αν δεν ήταν το χαμόγελο του παιδιού να του γυρίσει πίσω και να πει όχι, πρέπει να πιέσουμε την κατάσταση, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, γιατί μιλάμε για ένα 10χρονο παιδί. Τι να τους γυρίσει αν πίσω. Είναι μια παιδική τρέλα. Εννοείται ότι εδώ πέρα υπήρχε μια καθυστέρηση του συγκεκριμένου τμήματος, λέτε. Τους είχαν διώξει από το τμήμα. Και τους γυρίσαμε πίσω λοιπόν και πιέσαμε και χρειάστηκε να πάρω τον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Αυτό κάνει και τότε κινητοποιήθηκαν αμέσως και δόθηκε το... Ο ίδιος ο Γιαννόπουλος παίρνει τον εισαγγελέα τον αρχηγό. Υποτιμήθηκαν δηλαδή οι πληροφορίες. Υποτιμήθηκαν οι πληροφορίες, λέτε. Και ανέλαβε ο στρατηγός στη Θεσσαλονίκη και κινητοποιήθηκαν τα πάντα από πλευράς αστυνομική, με την υποδιοχή της ασφαλείας ανήκων κλπ. Όπως πρέπει να γίνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Κύριε Ανάσογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετικά ευαίσθητη. Να είστε καλά. Είστε νομικός συμπαραστάτης. Μάλλον φροντίζετε μια οικογένεια ολόκληρη. Κύριε Γιαννόπουλε, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, αν χάθηκε χρόνος για ένα παιδί το οποίο του χορηγήθηκαν ναρκωτικά και κάποιος σας έλεγε σε πάνω του, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έτσι. Δεν είναι σοβαρό, πραγματικά. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, καλός συνάδελφος από το Έθνος, είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα μου. Είδαμε χθες μια δημοσιογραφική επιτυχία του Έθνους, υπό την έννοια ότι είδαμε πλάνα που σοκάρουν όσους από εμάς νοιαζόμαστε για την νεολαία μας, για τους νέους. Έτσι. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, καθώς πρωταγωνιστές είναι ανήλικοι, συγκεκριμένα μαθητές γυμνασίου και λυκείου, από δύο διαφορετικά σχολεία. Από σχολείο της Κεσαριανής, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες, και από ένα δεύτερο σχολείο στην περιοχή του Ζωγράφου. Να σας πω ότι. Γειτονική δήμη και μάλιστα υπόθεση θυμίζει στους αστυνομικούς υποθέσεις του παρελθόντος όταν ξεσπούσαν άγριες συμπλοκές μεταξύ σχολείων. Όπως λένε, είχαμε πολλά χρόνια να έχουμε κάτι παρόμοιο. Εγώ θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια. Και εγώ επίσης. Πατήσια με γκράβα, πούμε. Εμείς Αίγιο Πάτρα. Έτσι, εσύ είχατε αυτό. Άγριο ξύλο. Εμείς είχαμε 8 με την γκράβα. Αλλά όχι μαχαίρια, το θεωρούσαμε. Αυτό είναι εγκληματικό. Δηλαδή, πράξη να βγάλει μαχαίρι. Και δεν. Να πούμε κάτι. Στην αλήθεια μας και εμείς, με εισαγωγικά δεν συμμετέχουν και δεν αφορούν ούτε τις πόλεις, ούτε όλο το σχολείο. Βελτιώθηκε η εγκληματικότητα και στου ανηλίκου. Να διευκρινίσουμε, αυτό είναι σημαντικό. Δεν συμμετέχει όλο το σχολείο. Το ότι πάνε πέντε δεν εκπροσωπεί ούτε το σχολείο ούτε την πόλη. Είναι ένα ανάλογο. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, αλλά κάνουμε τα σχολιά μας γιατί τα έχουμε. Να σας πω ότι αυτό που σημειώνεται, σε αυτή την περίπτωση είχαμε και μαχαίρι. Συγκεκριμένα στη συμπλοκή τραυματίστηκε στο Μυρό ένα 15χρονο, ο οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ο οποίο. Τρίτη γυμνασίου τώρα μιλάμε, παιδιά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας, αστυνομικοί της ασφάλειας τον προσέγγισαν και τους έκανε εντύπωση ότι ήταν ιδιαίτερα αρνητικός, ουσιαστικά δεν βοήθησε τις έρευνες και μάλιστα επιχείρησε να αποδώσει και το συμβάν σε τυχόν ληστεία, δηλαδή ενδεχομένως έπεσε θύμα ληστείας. Να σας πω ότι η αστυνομία, η ασφάλεια συγκεκριμένα, είχε πληροφορίες ότι κάτι κακό συμβαίνει ανάμεσα σε αυτά τα σχολεία. Ενδεχομένως, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το ραντεβού για τη συμπλοκή να κλείστηκε μέσω διαδικτύου. Και μάλιστα υπήρχε χθες το απόγευμα πληροφορία στην ασφάλεια ότι στις 8:30 το βράδυ θα συγκεντρωθούν αντίπαλες ομάδες μαθητών στο σκοπευτήριο Κεσαριανή. Με μεθοδολογία οπαδών δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Έχει κάποια οπαδικά κίνητρα. Το οπαδικό τίνει να αποκλειστεί σε σενάριο. Αποκλείεται. Όχι, αλλά το. Είναι ακόμα χειρότερο. Το λέω λίγο πνευματικά. Κακό και το ένα, κακό και το άλλο. Προφανώς είναι οπαδί μια ανοησία που είναι εις βάρος του. Ξεστή, αυτή η ηλικία, Σπύρο, είναι τα παιδιά που μεγάλωσαν και μέσα στην οικονομική κρίση. Ναι. Βλέπαμε στα δημοτικά να υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα παιδιά αυτά πια είναι γυμνάσιο, είναι τρίτη γυμνασίου. Δεν λέω για όλα τα παιδιά αυτή τη ηλικία. Μεγάλωσαν και με κακή τηλεόραση, από την τρέπεση. Με όλα παίζουν ρόλο, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Το ραντεβού λοιπόν στο σκοπευτήριο δεν κλείστηκε, αλλά από ό,τι φάνηκε, κλείστηκε σε άλλη οδό, στην οδό Αβίδου, στα Ηλίσια. Ηλίσια. Δίπλα στην Παριστημιοπόλη, ακριβώς. Ακριβώς και μπορεί το να μην έχει σχέση με οπαδικά κίνητρα, αλλά όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το μαχαίρο μας το Μυρό
θυμίζει επαγγελματισμό που συνήθως συναντάμε σε ξεκαθαρίσματα ανάμεσα σε χούλιγκαν. Θα βίδω δίπλα στην Οριστούπολη και να υπάρχει διαφυγή σε. Όπου μπορεί από αιμορραγία να πεθάνει στο μυρό, έτσι. Δηλαδή το παιδί είναι καλά. Είναι καλά, είναι εκτός κινδύνου. Αλέξανδρε, συγχαρητήρια στο έθνος.gr και στην εφημερίδα Έθνος, γιατί αν δεν είχαμε αυτά τα πλάνα, δύσκολα στο γονέα ή άνθρωπο που έχει ανήλικο άτομο στην προστασία του να τον αφυπνίσει. Η εικόνα βοηθάει. Ότι τα πλάνα είναι από τη διαφυγή. Ακούγονται και συναγερμοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρε Καλαφάτης από το Έθνος. Να δούμε τους διαγωνισμούς μας. Πάμε. Να δούμε την επιταγή την οποία μπορείτε να κερδίσετε, τη δωροπιταγή. Θα δούμε τα πλάνα τώρα από την Alpha Good Group. Η μεγαλύτερη βιομηχανία ξύλου σας προσφέρει μια δωροπιταγή 3.000 ευρώ για να την εξαργυρώσετε σε εσωτερικές πόρτες ή laminate δάπεδα της εταιρείας από τους κορυφαίους ομίλους του κλάδου με 36 χώρες και πλέον που εξάγει τα προϊόντα. Μια ελληνική εταιρεία με πάρα πολλούς εργαζόμενους, με οικολογικά πιστοποιημένα και σε πολύ καλές τιμές προϊόντα. Μπορείτε να τα δείτε στο alphagood.gr και να διεκδικήσετε την δωροπιταγή, να μπείτε στην κλήρωση τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνοντας ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή να στείλετε SMS γράφοντας open και no ονοματεπώνυμο στο 14999. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το SUV της Ford, το Ford Puma, σε έκδοση Titanium, χρώματος λευκού. 21.300 ευρώ η τιμή του αυτοκινήτου, 1.000 κυβικά, 125 άλογα. Καλοτάξτε στην τυχερή ή τον τυχερό. Καλή τύχη. Να πάμε σε μικρό διάλειμμα για δύο λεπτά, Γιώργο, και έχουμε μετά και την υπόθεση με τον ψευτογιατρό, ναι. Οι εξελίξεις για την υπόθεση με τον Βιτριόλη. Αυτός είχε φάει 55 εκατομμύρια από έναν επιχειρηματία. Μιλάμε πάρα για πολύ γνωστό επιχειρηματία. Τρομερή, έτσι. Πολύ γνωστό επιχειρηματία. Η μεθοδολογία που ανέπτυξε για να φάει 55 εκατομμύρια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και συνέχιζε. Ναι, γιατί μετά, άμα ξανοιχτεί, δηλαδή, έχει υποχρεώσει. Έχει πάρει 55 εκατομμύρια. Mm. Και συνεχίζει, πα στον άνθρωπο που υποφέρει από καρκίνο σε ένα μοναστήρι για να του πάρει κι άλλα. Πα εκεί και το δούμε. Αντριχιαστικό. Εδώ είμαστε. Έτσι. 3.000 ευρώ δωρεπιταγή. Alpha Good Group. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 1499. Αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο για να κερδίσετε μια δωρεπιταγή με εκπληκτικά προϊόντα laminate ή εσωτερικές πόρτες. Κορυφαία δάπεδα laminate. Μια εταιρεία από τις κορυφαίες του κλάδου που εξάγησε περισσότερες από 36 χώρες. Μπορείτε να δείτε τα οικολογικά και πιστοποιημένα σε πολύ καλές τιμές προϊόντα στο alphagood.gr. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε και SMS. Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999. Μπαίνετε με τον ίδιο τρόπο στην κλήρωση για το υπέροχο SUV της Ford. Ο χρώματος λευκού, όπως βλέπετε στα πλάνα που θα ακολουθήσουν φίλοι τηλεθέτες, ευθύς αμέσως. Ford Puma, έκδοση Titanium, 1.000 κυβικά, 125 άλογα, 21.300 ευρώ το αυτοκίνητο. Καλοτάξιδο για την τυχερή ή τον τυχερό. Και να επιστρέψουμε εδώ. Και να φύγουμε λίγα από την Ελλάδα, να πάμε στον κόσμο με τη βοήθεια της Δημήτρας Μανιαβού. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από μένα. Να δούμε ένα τροχαίο στο οποίο ανεπλάκει ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον, χθες το μεσημέρι. Γινόταν μια διαδήλωση όταν στην αυτοκινητοπομπή του Μπόρις Τζόνσον. Ζημιά για την Τζάγκουαρ. Ένας εκ των διαδηλωτών πήγε να προσεγγίσει το αυτοκίνητο. Αμέσως βέβαια οι αστυνομικοί έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Ωστόσο φρέναρε απότομα το e-Jaguar του Πρωθυπουργού με αποτέλεσμα το τζιπ που βρισκόταν από πίσω να προσκρούσει πάνω. Και πιο και πίσω, ξέρεις ποιος έπεσε. Υλικές ζημιές. Ο Μίστερ Μπίν, με ένα μηνύο Κούπερ. Ευτυχώς δεν λίγο Μπένι Χίλτο. Δεν τραυματίστηκε κανείς, ευτυχώς. Το θέμα είναι ότι κατάφερε και πέρασε ο διαδηλωτής. Αυτό είναι ένα από την αστυνομική προστασία. Έσπασε τον αστυνομικό κλειό και κατάφερε να πέσει σχεδόν πάνω στην αυτοκινητοπομπή του Βρετανού Πρωθυπουργού. Κάτι κρατάει σημαίες Λιθουανίας εκεί. Είναι Κούρδοι να πω διαδηλωτές. Δεν διάκρινα καλά τη σημαία. Οι οποίοι διαδηλώνουν για την εισβολή της Τουρκίας στο Βόρειο Ιράκ. Α, μάλιστα. Γιατί οι Λιθουανοί και οι αστυνομικοί υποτίμησαν κατά του Ερντογάν των κτλ. Έξω από το κοινοβούλιο, θέλω να σας πω, από τη Βουλή των Κοινοτήτων στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα, να περάσουμε στη Ρωσία να δούμε ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα. Ένα φορτηγό με σπασμένα τα φρένα έπεσε δυστυχώς με μεγάλη ταχύτητα σε 5 ακόμη οχήματα που προπορεύονταν, προκαλώντας μια καραμπόλα. Δυστυχώς από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Λες, δεν μπορεί να συμβαίνει. Και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Δηλαδή, βλέπετε, έχουν μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα από σίδερα. Κοιτάξτε με πόση μεγάλη ταχύτητα και πώς θα συνθλίβει
τα οχήματα στην ουσία κάνοντα τα χαλκομανία. Μόνο στο πρώτο ή στο δεύτερο αυτοκίνητο θα μπορούσε να αποξενεί ζημιά. Δημήτρη, έχει τη ζωή και διαψεύδει ή θεωρεί φτηνό οποιοδήποτε σενάριο φαντασία, α πούμε, σε μια ταινία. Τώρα κοιμότανε, γλίστρισε. Όχι, ήταν χαλασμένα τα φρένα, δεν πρόλαβε να αντιδράσει για να αποφύγει τη μοιραία αυτή σύγκρουση. Το βάρος του κύματος που απλασιάζει τη. Πολύ σωστά. Και τα αυτοκίνητα ψεύτηκα, ρε παιδί μου. Και είναι εικόνες που κόβουν την ανάσα πραγματικά. Τώρα, να περάσουμε στις Ηνωμένες. Να περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βιβλίο, το πολυαναμενόμενο του Τζον Μπόλτον, του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη, στις 23 Ιουνίου, καίει με τις αποκαλύψεις τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον οποίο περιγράφει ως ασταθή, παράλογο, ανόητο, απίστευτα αδαή, ο οποίος νομίζει ότι η Φινλανδία, σύμφωνα με όσα γράφει μέσα στο βιβλίο ο κύριος Τζον Μπόλτον, νομίζει λοιπόν ότι η Φινλανδία είναι κομμάτι της Ρωσίας, αγνοεί ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει πυρηνικά όπλα και επίσης ισχυρίζεται σε αυτό το βιβλίο ο Τζον Μπόλτον, το πρώην δεξί χέρι του Αμερικανού Προέδρου, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία στήριζε και έκανε χάρες σε ξένους ηγέτες, όπως στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στο Σι Τζιπίνγκ, αυτό μας ενδιαφέρει τον Κινέζο Πρόεδρο, για να αποκομίσει προσωπικά πολιτικά ωφέλη. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ζήτησε χείρα βοηθείας από την Κίνα, από τον Κινέζο Πρόεδρο, για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θητεία στον προεδρικό θόκο, να επανεκλεγεί δηλαδή στις ερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου. Άξι. Αυτά είναι. Άξι. Είναι ισχυρισμοί στο βιβλίο. Είναι ισχυρισμοί στο βιβλίο, στο οποίο περιγράφει τον άγαρμπο τρόπο, τον πρόχειρο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος αρκετά είναι κορυφαία θέματα. Και η Μελάνια τώρα πολιτικής. Η Μελάνια με το βιβλίο που λέγαμε εχθές της δημοσιογράφου Μέρι Τζόρνταν, που έχει τίτλο The Art of Her Deal, η τέχνη της συμφωνίας της. Είδαμε ότι φέρνει στο φως πολλά μυστικά. Εντάξει, τη χτυπάει από τον τίτλο. Της προσωπικής της ζωής. Τώρα λοιπόν, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, μπορεί να διαβάσει κανείς λεπτομέρειες για διάφορα γεγονότα της κοινής ζωής του προεδρικού ζεύγους. Αναφέρεται ότι είχε η Μελάνια την ανάγκη να υπερασπιστεί τον ανδρισμό του Ντόναλντ Τραμπ πριν ακόμη παντρευτούν. Και αναφέρεται επίσης σε ένα σημείο του βιβλίου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την επιδείκνυε. Ήθελε να την επιδεικνύει, βάζοντας την να κάνει πασαρέλα. Ως τρόπαιο, όπως. Ως έτσι, τρόπαιο, ενώ γίνεται και αναφορά και στην ένταση που υπήρχε μεταξύ τους με φόντο το ροζ σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με το πρώην κουνελάκι του Playboy, τη Stormy Daniels. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα Μανιάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά πάντως τα σκάνδαλα. Τι γίνεται στο Λευκό Οίκο, πού μιλάμε. Και είμαστε 5 μήνες πριν τις εκλογές. Γι' αυτό τα βλέπουμε αυτά τώρα, εντάξει. Δημοτικότητά του Κατρακυλά, του Τραμπ. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα Μανιαβού. Καλύτερος είναι ο Τζο Μπάιντεν, ξέρεις. Θα δούμε. Περπατητός. Σε λίγο, όλες οι αποκαλύψεις για τον ψευτογιατρό, όλα τα νέα εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση με τον Βιτριόλι και φυσικά οι εξελίξεις που αφορούν τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει πλέον η 33 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία, κατηγορουμένη για την αρπαγή της ανήλικης δεκάχρονης. Ξέρω που πάω. Λοιπόν, να. Πάμε όμως να απαντήσουμε για το τελικά. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από χθες. Δεξαμεθαζόνη. Και για τη δεξαμεθαζόνη και για το lockdown που υπάρχει 7 μέρες, το πολύ αυστηρό στον Χήνο, και για τον εργαζόμενο από τη Σουηδία στην Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ζήτημα του κορονοϊού. Και είναι ξεκάθαρο ότι η απάντηση βρίσκεται στο πότε θα βρεθεί φάρμακο ή θεραπεία. Και όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καλησπέρα κύριε Ξαδάκτηλε, βγαίνει και λέει για πολύ καλά αποτελέσματα και για ελπίδα από ένα φάρμακο το οποίο είναι υπαρκτό. Είναι σαν δραστική ουσία, υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο. Και ότι και δίνει 7 φορές περισσότερα αποτελέσματα σαν αντιφλεγμονώδες. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε, γιατρέ, αν ισχύουν. Κοιτάξτε, αυτά. Κοιτάξτε, η δεξαμεθαζόνη είναι ένα πασίγνωστο κορτικοστεροειδές εδώ και πολλές δεκαετίες, πάνω από 50 χρόνια φάρμακο. Είναι μια κορτιζόνη πρακτικά. Ναι. Η κορτιζόνη είναι γνωστό ότι σε όλα τα συμπτώματα μιας σύψης επιδρά κατευναστικά, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει τη σύψη.
Τώρα, το νεότερο στοιχείο που υπήρξε προχθές είναι ότι στους ασθενείς που πάσχουν με COVID ο κατευνασμός αυτών των συμπτωμάτων συντελεί στην καλύτερη πορεία και στην αποφυγή ενός μέρους θανάτων. Δηλαδή μειώνει την πιθανότητα θανάτου κατά 30%. Είναι μια παλιά γνώση, απλώς τώρα μορφοποιήθηκε για το ποια είναι η επίδρασή της πάνω στον COVID. Είναι κάτι ακόμα το οποίο γνωρίζουμε με τον καιρό, καθώς αντιμετωπίζουμε την νόσο. Δεν είναι το φάρμακο, αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, αυτό δεν είναι φάρμακο για ανθρώπους που δεν νοσούν βαριά και βρίσκονται εκτός νοσοκομείου. Και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει όσοι μας ακούν να αντιληφθούν ότι βρήκαμε ένα φάρμακο και τώρα είμαστε χωρίς κίνδυνο. Δηλαδή, σπεύστε στα φαρμακεία και πάρτε και αυτά. Μην πάμε σε αυτή τη λογική. Έχει σοβαρότατες παρενέργειες. Ακριβώς. Σοβαρότατες παρενέργειες. Και για όποιον σκεφτεί ενδεχομένως να κάνει χρήση από μόνος του, να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει με σιγουριά προβλήματα υγείας. Και είναι και ένα φάρμακο που δεν μπορεί κανείς να το διακόψει ανά πάσα ώρα και στιγμή απότομα. Είναι ένα φάρμακο που χρειάζεται χειρισμό μαζί με τη συμβουλή του γιατρού ταυτοχρόνως και δεν είναι φάρμακο, να το ξαναπούμε, για ανθρώπους που δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και ιδιαίτερως που δεν νοσηλεύονται βαριά. Έτσι. Εδώ κυκλοφορούν διάφοροι επιτίδοι και είδαμε και χτες τι γίνεται. Ρωτήσουμε, αφού είναι ο πρόεδρος του Παλαιολογικού Συλλόγου. Αφορμή της πρόσκλησής μας ήταν το φάρμακο για τον. Εντάξει, αλλά αν δεν ρωτήσουμε για τον ψευτογιατρό, τον εξαδάχτυλο, θα μας λένε, παιδιά, τι κάνατε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Τι γίνεται με τον ψευτογιατρό, βασικά τι γίνεται και με τους άλλους δύο γιατρούς που φέρονται να εξυπηρετούσαν τον ψευτογιατρό, κύριε εξαδάχτυλο. Να πούμε το εξής. Καταρχάς, το θέμα του απατεώνα εμάς δεν μας αφορά. Για να είμαστε έτσι ειλικρινείς. Είναι θέμα των αρχών. Απατεώνας. Ναι. Είναι θέμα της αστυνομίας και θα πράττει το καθήκον της με τον καλύτερο τρόπο. Κάποια στιγμή ζήτησε τη δική μας συνδρομή για να πούμε αν υπάρχει ένας τέτοιος γιατρός και είπαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος γιατρός. Μέχρι εκεί. Εάν βρεθούν γιατροί που να έχουν εμπλοκή, αυτοί θα οδηγηθούν στα πειθαρχικά όργανα και όπου αλλού πρέπει να οδηγηθούν ανάλογα με την εμπλοκή τους, ότι έχουν κάνει. Αλλά δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, οι αρχές επικοινώνησαν μαζί σας και αναζήτησαν το όνομά του στις λίστες των επιστοποιημένων, τις επίσημες λίστες που είχε ο Παλαιολογικός Ιατρικός Σύλλογος. Οι γιατροί για να εργαστούν στη χώρα μας πρέπει να είναι γραμμένοι σε ιατρικό σύλλογο. Όποιος δει, δεν αρκεί το πτυχίο της ιατρικής. Δεν είναι έχω πτυχίο ιατρικής, ασκώ την ιατρική. Πρέπει να έχουν άδεια άσκηση ιατρικής και εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο. Και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, δεν υπήρξαν ποτέ απατεώνες που να έχουν καταφέρει να εγγραφούν σε ιατρικό σύλλογο. Και θα πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι 64.510 στη χώρα μας. Κατά συνέπεια, έχουμε αυθονία γιατρών και δεν θα έπρεπε να υπάρχει πεδίο για απατεώνες. Να σας ρωτήσω κάτι, αν ισχύει, γιατί μας το έστειλα μήνυμα από την αρχή της εκπομπής, κύριε Ξαδάχτηλε. Είναι αλήθεια ότι κάποιος για να καταγγείλει έναν γιατρό ή κάποιον που του παρουσιάζεται ως γιατρός, για να καταθέσει αίτημα στον ιατρικό σύλλογο πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ παραβολό ή, εν πάση περιπτώσει, 50 ευρώ. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλετε να ελέγξετε αν ο εξαδάκτυλος που σας μιλάει είναι πλαστικός χειρουργός στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι κάποιος ο οποίος τον παριστάνει, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, του οποιοδήποτε ιατρικού συλλόγου, εν πάση περιπτώσει. Να βάλετε το όνομά μου και την ιδιότητά μου και θα διαπιστώσετε ότι εγώ είμαι αυτός που σας μιλάω. Ωραία. Αν δεν είστε, δεν υπάρχετε. Αν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει και εγώ έχω ένα πρόβλημα με τον γιατρό. Μια συμπεριφορά. Αυτό βεβαίως είναι δωρεάν. Εάν τώρα κάποιος θέλει να καταγγείλει κάτι, και επειδή θα πρέπει να το καταγγείλει με έναν τρόπο που να μπορεί να το διαχειριστεί κανείς, όχι μια πέρασα από κάτω, γράφω κάτι και ας πάμε να ψάχνουμε να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τότε βεβαίως προβλέπεται ένα παράβολο από τον νόμο εδώ και περίπου 10 χρόνια και θα πρέπει να σας πω ότι από τη μέρα που υπάρχει το παράβολο οι καταγγελίες οι οποίες έρχονται στους ιατρικούς συλλόγους πλέον είναι ουσιώδεις, ενώ παλιότερα ερχόντουσαν κατά κανόνα επουσιώδεις και όσες έρχονται διεκπεραιώνονται έτσι όπως πρέπει προς πάσα κατεύθυνση και πειθαρχική και προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Άρα έγινε για λόγους
Φιλτραρίσματος. Ναι, φιλτραρίσματος. Και είναι το οικονομικό γιατί, το στοιχείο αυτό. Είπαμε και στη σκέψη, είχες δίκιο, γιατί δεν το γνώριζα. Και στο δικηγόρο Σύλλογο Αθηνών ναι. χρειάζεται παράβολο. Και, στους και στους δικηγόρους. Εγώ το, ναι. Δεν το γνώριζα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε και καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα βέβαια αυτό, γιατί δεν μπορεί να περί πάντα το οικονομικό ως φίλτρο. Έτσι, γιατί μπορεί να αποκλείσει. Να φτιάξει αυτό, γιατί λες να έχεις όπλο πίσω και έχουν αφόβολο. Μα έχω ένα όπλο. Τι έγινε ο καράβερος, είναι... Λοιπόν, καλός φίλος της εκπομπής, αγαπημένος των τηλεθεατών, έγκυρος αξιόπιστος, ο ψυχιατρός μας, ο κύριος Σούρας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Επίσης, καλησπέρα. Πολλά μηνύματα για τον κύριο Σούρα την τελευταία φορά που τον φιλοξενήσαμε. Έτσι. Πάμε τώρα στο φετινό. Να απαντήσω. Μετά, στα μηνύματα. Δημήτρη, τους χρόνους δώστε μας. Θα δώσουμε. Έχουμε ένα μισθωτό. Δώστε μας μια πρώτη αντίδραση, κύριε Σούρα. Γιατί μετά έχουμε και το ρεπορτάζ της Μίνας Καραβίτου. Η ερώτηση αυτή όλων των Ελλήνων είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ερχόμενος, έδωσα μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα γιατί και με ρωτήσανε αν συμβαίνει λόγω του εγκλισμού. Καμιά σχέση δεν έχει ο εγκλισμός. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ατιμορρησία και γιατί δεν φοβάται κανένας και γιατί οι περισσότεροι από εμάς θα δώσουμε μια δικαιολογία στα πάντα. Θα αναφερθώ και μετά αναλυτικά. Ωραία. Δηλαδή, είναι μια... Το λέτε με αφορμή τον ψευτογιατρό. Το ψευτογιατρό, το βιτριόλι. Θα σας πω πόσα χρόνια είχαμε να ακούσουμε ιστορία για βιτριόλι, για ζηλοτυπία. Κάντε λίγο την υπομονή όλοι μας. Να πάμε σε δύο λεπτά το διάλειμμα. Μετά έχουμε όλο το ρεπορτάζ των εξελίξεων για τον ψευτογιατρό από τη Μίνα Καραμίτρου που έχει η συνάδελφος Σωτηπή έχει πέσει μέσα όπως δεν με απλά. Θα δούμε και την πολιτική επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε για τον πιθανό ανασχηματισμό. Θα τα δούμε όλα μαζί εδώ. Συγκλονίζει η αποκάλυψη του πατέρα ενός εκ των θυμάτων που λάμβαναν θεραπεία από τον 47χρονο που παρίστανε τον γιατρό και συνελήφθη. Εγώ δεν έψαχνα εναλλακτική θεραπεία. Εμείς είχαμε τους γιατρούς μας και μου παρουσιάστηκε σαν γιατρός. Ο γιατρός, ο παιδονευροχειρουργός, ο παιδοογκολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα ότι η θεραπεία είναι ένα βήμα προτού την έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων. Ο 47χρονος συστηνόταν στα θύματα του ως εξειδικευμένος γιατρός και τους έπειθε να διακόπτουν την αγωγή που ακολουθούσαν και τους προμήθευε με άγνωστα σκευάσματα, στα οποία μάλιστα βρέθηκε και έλαιο κάναβης, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Η δράση του άρχισε το 2016, όπου παρουσίαζε τον εαυτό του ως μεγάλο γιατρό από την Ελβετία. Τον αλήθεια είναι ότι τον πιστέψαμε, πρώτον γιατί συστήθηκε με τεράστιες σπουδές Αμερική, Νέα Υόρκη, έχει και προφίλ στο LinkedIn, σαν και όταν ήταν τότε το ατύχημα του Σουμάχερ, ήταν στην κλινική που δούλευε αυτός στην Ελβετία. Ο ίδιος μάλιστα έδινε ραντεβού σε κυλικεία νοσοκομείων ή ιατρικών κέντρων χωρίς κανείς να τον αντιληφθεί. Οι συναντήσεις μας γινόταν σε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Το Αθηνών βέβαια. Είχε πρόσβαση, έτσι. Αλλά επίσημα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Έτσι μας έδινε ραντεβού. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός πως στη γειτονιά του κανείς δεν ήξερε με τι απασχολείται επαγγελματικά και πολλοί νόμιζαν ότι είναι πιλότος. Ο γιατρός Φαντομάς έπεσε στην αντίληψη των κανονικών γιατρών όταν υπεύθυνος κλινικής που του είχε προτείνει μάλιστα και δουλειά τον έπιασε να αποστηρώνει τα χέρια του με λανθασμένο τρόπο πριν εισέλθει σε χειρουργείο. Αυτό που λέμε αθεόφοβος. Ασύλληπτη λεπτομέρεια. Καλά, όλα είναι ένα μέρισμα με το στόμα ανοιχτό. Αλλά ότι τον εντόπισαν, ή τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, από τον τρόπο που δεν ήξερε να απολυμάνει, να αποστηρώσει καλά τα χέρια του πριν το χειρουργείο. Πριν πάμε στον κύριο Σούρα, όλο το ρεπορτάζ από τη Μίνα Καραμίτρου. Μίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με την αποστηρώση που είπατε ήταν ένα καμπανάκι που χτύπησε. Όμως, στην ουσία προσπαθούσαν να βρουν το Φαντομά πραγματικά γιατρό, μαϊμού γιατρό, και δεν μπορούσαν να τον βρουν, γιατί αρκεί να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης από το 2012. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε σε εφορία, ούτε σε τράπεζα, ούτε στο κτηματολόγιο. Δεν έχει κάνει από το 2012 φορολογική δήλωση. Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Δεν έχει ζωή στα social media που έχουν σχεδόν όλοι. Δεν έχει σελίδα ως γιατρός. Δεν υπάρχει πουθενά το βιογραφικό του. Δεν βρέθηκαν πουθενά στην έρευνα, πρέπει να σας πω, χρήματα ή βιβλιάρια. Παρά το γεγονός ότι, όπως έχετε δει και εσείς τα πλάνα, ζούσε σε μια βίλα στο Λαγονίσι 1000 τετραγωνικών, παρακαλώ. Τα παιδιά του πήγαιναν σε ιδιωτικό σχολείο και μάλιστα θα σας πω και τον τρόπο που τον έπιασαν.
πώς τον εντόπισαν, γιατί επαναλαμβάνω ότι κυκλοφορούσε με το όνομα Νίκος Κόντος και λέω, θέλω συνεχώς να το λέω το όνομα, γιατί όσοι από αυτούς που μας ακούν τώρα και είχαν περιπέτειες με την υγεία τους και κάποια στιγμή απευθύνθηκαν στο γιατρό με όνομα Νίκος Κόντος, να ξέρουν ότι υπάρχει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μια ομάδα στην Ασφάλεια Αττικής που τους περιμένει να καταθέσουν και να περιγράψουν τα πάντα όσα είχαν ζήσει. Γιατί δεν βγάζουν τη φωτογραφία του, κυρία Καραμήτρου, γιατί δεν βγάζουν τη φωτογραφία του και δεν λένε το κανονικό το όνομα. Υπάρχει νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει νόμος. Αφήστε με να σας, θα σας ναι. τα πω όλα ένα-ένα. Ναι. Καταρχάς, φυσικά και θα βγει η φωτογραφία του και φυσικά θα βγει και το όνομά του. Όμως. Απλώς αυτές είναι νομικές διαδικασίες. Δεν είναι εισαγγελέας η Όχι, μήπως το ξέρει. Κάνει εξαιρετικό ρεπορτάζ. Αν θέλετε να σας απαντήσω, θα σας απαντήσω. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία στον ποινικό μας κώδικα για το πώς γίνεται η δημοσιοποίηση μιας φωτογραφίας και ενός ονόματος. Και προβλέπεται στον ποινικό μας κώδικα πώς γίνεται. Και προβλέπεται μάλιστα και ότι δίνεται η δυνατότητα 48 ώρων να υποβάλει ένσταση στο συγκεκριμένο αίτημα του εισαγγελέα, οθυγόμενος ή όχι. Επειδή λοιπόν αυτές είναι νομικές διαδικασίες, έχουν ξεκινήσει, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν, όμως μέχρι να γίνουν, εγώ λέω το όνομα το οποίο χρησιμοποιούσε αυτός που έκανε το γιατρό, ώστε όποιος είχε παρεδώσει μαζί του να ξέρει ότι μπορεί να πάει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και εκεί υπάρχουν αστυνομικοί για να πάρουν την κατάθεσή του και την καταγγελία του. Να σας πω λοιπόν ότι τον ταυτοποίησαν, διότι χρησιμοποιούσε πάντοτε επιταγές. Ζητούσε από τους ασθενείς του να πληρώνονται με επιταγές. Όταν ήθελε να αγοράσει κάτι, το αγόραζε με τις επιταγές. Όμως, μία από τις επιταγές την έδωσε για να πληρώσει το ιδιωτικό σχολείο ενός από τα παιδιά του. Γιατί είναι πατέρας, έχει και αυτός δύο παιδιά. Πλήρωσε λοιπόν το σχολείο. Αυτή η επιταγή κάποια στιγμή έφτασε σε γνώση των αρχών. Οι αστυνομικοί μέσα από το σχολείο, παρακολουθώντας το σχολικό, έφτασαν στη βίλα στο Λαγονίσι και έτσι ανακάλυψαν ποιος ήταν και ο περίφημος Νίκος Κόντος. Επίσης θέλω να σας πω ότι επειδή τον είχαν σε φυσική παρακολούθηση οι αστυνομικοί για μήνες, παρατήρησαν ότι χρησιμοποιούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπροστασίας. Δηλαδή, περνούσε τα κόκκινα, έκανε τρεις φορές τον κύκλο από τις πλατείες, έμπαινε σε αδιέξοδα για να δει αν τον παρακολουθούν ή όχι. Επίσης να σας πω ότι η ταρίφα του ήταν από 15.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν μέσα στο σπίτι μπουκάλια, τα οποία μπουκάλια απ' έξω έγραφαν τι έλαιο είναι το καθένα, κάναβι και διάφορα άλλα, τα οποία τα ανακάτευε και μετά τα έδινε στους ασθενείς του και τους έλεγε ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθήσουν και πόσες σταγόνες από τα συγκεκριμένα έλαια έπρεπε να πάρουν. Υπήρχαν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι στην πορεία καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και σταματούσαν ευτυχώς αυτή τη θεραπεία και επέστρεφαν στους γιατρούς τους. Υπήρχαν όμως και άλλοι που δεν σταματούσαν τη θεραπεία, όπως έγινε με τα δύο παιδάκια 14 και 16 ετών και με τον ηλικιωμένο 76 ετών. Μην να σε ρωτήσω κάτι. Είχε μπλακεί και σε μια υπόθεση υπεξαίρεσης. Είχε εξαπατήσει έναν επιχειρηματία και του είχε αποσπάσει ένα μυθικό ποσό. Γράφτηκε και ακούγεται 55 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Ναι, το ίδιο πρόσωπο. Και το ρωτάω αυτό κάνοντας και ένα σχόλιο, αν με επιτρέπεις. Γιατί εντυπωσιάζει πως ένας άνθρωπος που κατόρθωσε να πάρει με δόλιο τρόπο, ενδεχομένως αυτό είναι και νομίζω εκκρεμωδική, 55 εκατομμύρια ευρώ, πηγαίνει να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο για ένα πολύ υποδιέστερο ποσό. Δηλαδή, στην κοινή λογική τη δική μας, φαντάζει αδιανόητο. Δεν ξέρω να σου πω τα χρήματα εκείνα, αν βρέθηκαν ποτέ, που ήταν, αν επέστρεψαν πίσω. Αυτή είναι μια υπόθεση παλιά και μια υπόθεση η οποία πράγματι είναι στα δικαστήρια. Είναι όμως έτσι και τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, έτσι τον κοροϊδεψε τότε. Του παρίστανε ότι έχει σχέσεις με μέλη του Κογκρέσου. Ότι όλη η Αμερική και όλοι οι πολιτιακοί παράγοντες της Αμερικής είναι στα πόδια του. Είναι μάλιστα, έχει μείνει ιστορική περιγραφή πώς όταν πήγαν στην Αμερική είχε φροντίσει να τον περιμένουν στο αεροδρόμιο. Αυτό ότι έχει σχέσεις δηλαδή με τους Σαουδάραφες και με όλο το αφάν κατέ του πλανήτη, θα μπορούσα να πω, το παρουσίαζε πάντοτε, είτε στην περίπτωση της επεξαίρεσης, είτε εδώ σε ασθενείς στους οποίους υποσχόταν ίαση. Προσέξτε να δείτε,
υποσχόταν σε ασθενείς ακόμα και καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, που για αυτούς τους ανθρώπους η ποιότητα της ζωής τους εκείνη τη στιγμή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, εμφανιζόταν και τους υποσχόταν πλήρη ίαση. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, κυρία Καραμήτρου, πόσο ψυχοφθόρο είναι για όλη την οικογένεια και για τον ίδιο τον ασθενή. Τομερό. Κυρία Καραμήτρου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ήταν παλιός γνώριμος της αστυνομίας? Αυτό μόλις τώρα είπα, ότι ήταν παλιός γνώριμος της αστυνομίας. Άρα, λοιπόν, από μια παλιά υπόθεση. Δεν ήταν. Άρα δεν λοιπόν, αν ήταν παλιός γνώριμος, δεν αλλά υπήρχαν... Αλλά όχι για τις υποθέσεις. Όχι για τις υποθέσεις. Μα δεν ξέρανε ότι ήταν είχε αυτός. Όχι, ήθελα να πω, είχε τιμωρηθεί. Άλλο θα σας ρωτάω, αν ξέρετε, είχε τιμωρηθεί σαν παλιός γνώριμος? Τον είχαν συλλάβει, είχε περάσει δικαστήριο, είχε τιμωρηθεί? Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία είναι στα δικαστήρια. Ναι. Και δεν ήταν ακόμα μια συγκεκριμένη υπόθεση, δεν ήταν μόνος, είναι, υπάρχει συμμορία. Υπάρχει και συμμορία. Υπάρχουν, είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι, το πω έτσι. Και όταν είναι πολύ μεγάλα τα ποσά, τα ξέρετε. Ακύρωτο συμμορία. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ναι, ναι. Μπορώ να έχω το λόγο. Μήνα Καραμήτρου, μήνα... αν έχει ολοκληρώσει πραγματικά συγκλονιστικά στοιχεία που μας μετέφερε από το ρεπορτάζ. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Έτσι. Όχι, αυτά προ το παρόν. Εντάξει. Αφήστε μας και κάτι για το βράδυ. Βέβαια, βέβαια. Στις 7 και όλο το ρεπορτάζ. Το δελτίο του Όπεν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μήνα. Ευχαριστούμε πραγματικά. Ο γιατρός είναι ένας επιστήμονας ο οποίος παίρνει ένα δίπλωμα. Μετά το δίπλωμα κάνει μια ειδικότητα και παίρνει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Μόλις τελειώσει η ειδικότητα με την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, θα γραφτεί σε έναν ιατρικό σύλλογο της χώρας. Αυτή είναι μια διαδικασία από την οποία περνάμε όλοι οι γιατροί. Αυτός όμως, κύριε Σουραδό, είχε ένα ταλέντο, από ό,τι φαίνεται. Γιατί εντάξει, τα ταλέντα έχουν και οι απατεώνες, έτσι. Εδώ έπαιρνε επιχειρηματία που είναι από τους μεγαλύτερους της χώρας. Έτσι. Και τον πήγαινε στην Αμερική και είχε κανονίσει να τον υποδέχονται επίσημοι αυτόν και τον επιχειρηματία. Τώρα, να σου το πω εγώ δηλαδή, πώς το έχω καταλάβει. Ναι, έφτασε να μπει μέχρι το χειρουργείο. Τώρα, επειδή το συγκεκριμένο επιχειρηματία το γνωρίζω πολύ καλά και τον εκτιμώ προσωπικά και έχω και τη δική μου προσωπική ιστορία με τον ίδιο. Να βάλουμε τη Δήμητρα Θημιάδου στην παρέα μας από το Έθνος, την καλή μας την Άρεφο που έχει επίσης το ρεπορτάζ. Νομίζω, Γιώργο, κύριε Σουρά, Δήμητρα, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, ότι είτε αφορούσε τον πασίγνωστο επιχειρηματία, είτε τον απελπισμένο συγγενή καρκινοπαθούς ή καρκινοπαθή στην πόρτα ενός μοναστηριού ή ενός ιατρίου ή στην είσοδο αναμονής των ιατρών σε ένα ιατρείο, ακολουθούσε ακριβώς την ίδια μεθοδολογία. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτή. Έβρισκε τα ευάλωτα σημεία που ικανοποιούσαν είτε την ανάγκη του προσώπου για επιβίωση είτε την ανάγκη για κάποια ικανοποίηση το και ταλέντο, αυτά αξιοποιούσε. Το ταλέντο του απατεώνα. Δεν είναι όμως αυτή η διαφορά. Εδώ εξεγείρεται ο κύριος Σουράς, γιατί το είπε και προηγουμένως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατορθώνουν να έχουν το, όχι το καταδίωκτο, να παραμένουν ασύλληπτοι παίζοντας ανάμεσα στα κενά του νόμου. Έτσι, αυτό είναι το που είναι. Αφήστε με να σας εξηγήσω κάτι. Να μας πει δύο στοιχεία η Δήμητρα που θα να μην τελειώσω λίγο τη φράση. Ναι, τελειώσω. Εγώ σας διέκοψα κιόλας. Για να μαθαίνουμε να μιλάμε με τελείες, όχι με αλλοτελείες. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν το εξής. Υπάρχει μια περίπτωση να είσαι απατεώνας, να φας τα λεφτά. Υπάρχουν τέτοιοι. Αυτή τη στιγμή αυτός πρέπει κατά τη γνώμη μου να διωχθεί, γιατί προξένησε το θάνατο τριών ατόμων. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μέσα στο ίδιο. Άλλο απατεώνας που οπωσδήποτε. Είναι ανθρωποκτονία κατά εξακολούθηση και πράγμα. Εδώ πλέον έχουμε ένα πράγμα. Δηλαδή. Ξεπερνάει την αντιποίηση επαγγελματός. Ξεπερνάει τα πάντα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δήμητρα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να σας πω, δεν είναι τυχαίο πάντως ότι ο συγκεκριμένος, ο 47χρονος, έπιθε τους ογκολογικούς ασθενείς. Είναι βεβαίως εξαιρετικά ευαίσθητοι άνθρωποι. Είναι κάτι που το αναφέρει και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, είναι η Επιστημονική Εταιρεία. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι οι καρκινοπαθείς, οι ογκολογικοί πάσχοντες, γιατί ακριβώς βασανίζονται πάρα πολύ σε μακροχρόνιες θεραπείες. Έχουν πάντα αγωνίες και ανησυχίες. Άρα είναι, αν μπορώ να το πω, πιο εύκολα θύματα στα μάτια τέτοιων ανθρώπων. Ψάχνουν το θαύμα. Υπάρχει... Το θαύμα ψάχνουν, γιατί... να σωθούν, να ζήσουν. Όλοι ψάχνουμε για αυτό το θαύμα. Αυτό το θαύμα ψάχνουμε. Βέβαια να πούμε γενικά, γιατί μας ακούνε πολλοί ογκολογικοί ασθενείς, ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ επιστήμη τα περισσότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ έχουμε φιλοξενήσει γιατρούς, κανονικούς γιατρούς δηλαδή, έτσι. Είναι άσημος ο καρκίνος. Ναι, αυτό... έχουμε φτάσει σε σημείο να διευκρινίζουμε αν μιλάμε για κανονικούς γιατρούς πια, έτσι. Ναι. Είναι σαν να είναι ορθό όχι αυτό. Γιώργο. Όχι αν αυτό. Μου επιτρέπετε. Γι' αυτό αν το εξήγησα, λοιπόν. Όχι ναι. Αυτό το πράγμα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή ένας απατεώνας, όλοι οι κανονικοί είμαστε γιατροί. Όπως είπε ο Γιώργος, πράγματι σήμερα η ιατρική επιστήμη και η φαρμακευτική έχει χωρίσει πάρα πολύ. Προφανώς και πάρα πολλές μορφές καρκίνου είναι οι άσημες. Γι' αυτό εξάλλου και οι φαρμακευτικές εταιρείες, αν μη τι άλλο, δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στις νέες θεραπείες της κυρωτικής.
καρτοτόμες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ίδια την περίπτωση αυτή, να σας πω ότι υπάρχει μια αναστάτωση από χθες που είχαμε την είδηση για αυτόν τον 47χρονο. Οι ασθενείς, οι ογκολογικοί πάσχοντες είναι σε μια αναστάτωση, τηλεφωνούν στους γιατρούς τους. Τους κανονικούς γιατρούς, να το πω έτσι, για να αντιπιστώσουν τι ακριβώς έχει γίνει, αν είχαν κάποιες εργασίες. Αφορμή την περίπτωση αυτή, μιλάει. Ναι, αφορμή την περίπτωση αυτή. Ένας είναι αυτός. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, αφού κάνει αναφορά στους ογκολογικούς πάσχοντες, μιλώντας για ιερά πρόσωπα, και είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο χαρακτηρισμός, είναι πράγματα ένα ιερό πρόσωπο, κάποιος άνθρωπος που δίνει μάχη για τη ζωή του. Λέει ακριβώς ότι είναι επειδή ακριβώς αναζητούν μια θεραπεία, μπορούν να πέσουν πάρα πολύ εύκολα θύματα. Συστήνει λοιπόν στους πάσχοντες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί και να μην αντιστάζουν να ζητήσουν δεύτερη γνώμη από γιατρό, εάν έχουν αμφιβολίες ή αν έχουν κάποιες υποψίες για τον γιατρό που πιθανώς να επισκέφτηκαν. Επίσης, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία λέει τρία βασικά σημεία. Αναρωτιέται και ζητά από τις αρχές να διερευνηθεί πώς κατόρθωνε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να μπαίνει μέσα σε νοσοκομεία, σε κλινικές, σε διαγνωστικά κέντρα και να παίρνει ουσιαστικά μέρος, βάσει τα στοιχεία που έχουμε, στην ιατρική διαδικασία τη στιγμή που υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες απαγορεύσεις για να μπει κανείς μέσα σε ένα χειρουργείο. Δεν μπορεί να μπει κανείς, ένας απλός πολίτης δεν είναι πολύ εύκολο να μπει, για παράδειγμα, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να μπει μέσα στο χειρουργείο. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Αναρωτιέται λοιπόν η Αντικαρκινική Εταιρεία αν μπορεί να διερευνηθεί κάτι τέτοιο. Επίσης, ζητάει αρχές. Ναι. Κάποιος τον έβαζε μέχρι εκεί. Προφανώς, είναι πολύ σωστό. Και θα προκύψει από τις εξελίξεις, γιατί το είπε ο Σπύρος, κάνοντας το ερώτημα στον κύριο Εξαδάχτυλο, για, για δύο γιατρούς που συνεργάζονταν. Χώρο. Είναι το δεύτερο ερώτημα που θέτουν οι επιστήμονες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Αν είχε συνεργάτες, γιατί όλες αυτές τις. Πώς να το πω απλά, αυτές τις διαδικασίες δεν μπορεί να τις κάνει κανείς μόνος του. Προφανώς θέλει κάποιους συνεργάτες. Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από την εταιρεία. Κυκλοφορεί μια πληροφορία ότι έχουν γίνει, έχει γίνει σύλληψη. Σύλληψη ενός γιατρού στη Λαμία. Θα το δούμε αυτό. Πιθανώς η έρευνα στη συνέχεια να δείξει και περαιτέρω στοιχεία για το αν δρούσε μόνος του ή όχι. Γιατί με βάση το που ξέρουμε. Υπάρχουν συνεργάτες. Τώρα μπορώ εγώ να μπω σε ένα χειρουργείο, κύριε Σούρα, και να αρχίσω να αποστηρώ τα χέρια μου. Δηλαδή είναι, αναζητούσε είναι καριέρα ο άνθρωπος μετά από την υπόθεση εκείνη την, που έπαιζε ρόλους. Έπαιζε τον πιλότο, τον πράκτορα, τον γιατρό. Είναι ο απατεώνας ολκής, δεν το συζητάμε. Ξέρετε, είναι και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, που φορά στα τοπολαϊκά, αυτά τα ματζούνια που έδινε στους ασθενείς. Θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Αυτό τουλάχιστον επιζητά η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να δημοσιοποιηθούν ποια ήταν αυτά τα συσκευάσματα. Γιατί πιθανώς να έχουν βρεθεί και στα χέρια άλλων ασθενών, οι οποίοι να θεωρούν ότι πρόκειται για φάρμακα και να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις από αυτή τη διακίνηση αυτών των συσκευασμάτων που από ό,τι επεδείχθη φαίνεται ότι ήταν σκέτα λάδια ή κάποιες δραστικές ουσίες μέσα κάναμε. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση, Δήμητρα, θα δώσει ονόματα και συμπεριφορές και στα επόμενα 24 ώρα, γιατί. Άρα να γνωρίζουμε και για το πρόσωπο που πρόκειται, βεβαίως, που έχει εμπλακεί, που φέρεται να έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Θα θέλαμε, κύριε Σουρέτη, στον χρόνο που μας απομένει, πριν να σας αποδεσμεύσουμε λίγο, γιατί ρωτούν οι τηλεθεατές. Μπήκε στο κελί. Προσωρινή κράτηση για την φερόμενη ως δράστητα τη συνέδρας Βιτριώλη. Και η πρώτη σκέψη που είχε, ενώ πριν δεν μιλούσαμε κανέναν, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Κιχαγιόγλου, ήταν. Θέλω συγκεκριμένο κελί, να είμαι μόνη μου, να έβαλε κάποιους όρους. Έφαγε. Διαλέγεις. Έφαγε τρία γεύματα. Δεν ξέρω. Εγώ. Στα δικαιώματα του κρατουμένου είναι άλλα, αν τα διαβάσεις. Αν αυτά τα πράγματα που διαβάσαμε όλοι, τα έχω μπροστά μου. Δεν επιλέγω που θα. Λοιπόν, ναι. Είναι, πήγε σε ένα ορισμένο κελί, το πιο ευρύχωρο, με προσωπική τουαλέτα κτλ. Έφαγε κανονικά, απέτησε να δουλέψει, να κάνει κτλ. Μιλάει κανονικότητα κτλ. Και αυτό είναι και το πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Γιατί από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα, είμαι ο μόνος που παλεύω στην τηλεόραση και λέω ότι σεβόμενος και αγαπώντας πολύ τους αρρώστους, ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι άρρωστη. Με αυτή τη συμπεριφορά δείχνει αυτό που έλεγα γιατί πάντα. Ότι δεν είναι άρρωστη. Μην προσβάλλουμε τους ψυχικά ασθενείς. Εμείς οι ψυχίατροι δίνουμε τη ζωή μας για τους ψυχικά ασθενείς. Τους λατρεύουμε. Όχι γιατί είναι το επάγγελμά μας, αλλά γιατί είμαστε δίπλα. Για τις οικογένειές τους. Από την Παρασκευή που βγήκε,
Παλεύω για αυτό το πράγμα. Ο μόνος που παλεύω. Και μου τα ρίχνουν. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, τι εννοείται. Μισό λεπτό. Είναι άλλο αν είναι ή δεν είναι. Αυτό και εμείς εδώ πέρα έχουμε πάρει θέση. Ωραιότατο. Είναι άλλο και δημοσιογραφικά. Οι συνθήκες κράτησης. Μα ένας ψυχικά ασθενής επιλέγει. Ένας ασθενής επιλέγει που θα πάει, τι θα κάνει και κατορθώνει να περάσει τα μηνύματα. Μισό λεπτό. Εγώ αλλού το πάω. Δεν είναι ο κάθε ασθενής και ο κάθε προφυλακισμένος και προσωρινά κρατούμενος έχει δικαίωμα για τις καλύτερες συνθήκες. Εννοείται. Έτσι. Το θέμα είναι κάποιοι έδωσαν αυτές τις δυνατότητες. Και εκεί είναι ένα ζήτημα. Έτσι. Δεν αφορά αυτό ούτε δεν αφορά εμένα, δική επιστήμη. Αυτό δεν αφορά τη δική μου επιστήμη. Εγώ ούτε βλέπω μια γυναίκα η οποία ο κύριος Λίτρας, ο δικηγόρος της, βγήκε και είπε ότι έτρωγε. Κακώς λένε ότι δεν έτρωγε εκεί πέρα. Και εγώ σας λέω σαν γιατρός, όχι ψυχίατρος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση 4 μέρες να μην κοιμηθείς, να είσαι άϊπνος 4 μέρες. Το να κοιμάσαι κακά, το να ξυπνάς, το να έχεις άγχος, το να έχεις προβλήματα, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εξακριβώνουμε, τουλάχιστον απομακρύνουμε από αυτό που έλεγα. Δεν μπορώ να βάλω διάγνωση γιατί δεν την έχω εξετάσει, αλλά δεν είναι ψυχοτική. Ο ψυχοτικός, αγαπητοί φίλοι, έδειξε ποιος είναι δυστυχώς πριν 2 μέρες, όταν σκότωσε την μητέρα του. Γιατί οι ψυχοτικοί έχουν μια ιδιαιτερότητα που λέγεται αφιθυμία. Στις αχαρνές, λέτε. Αχαρνές. Αγαπούν και μισούν το ίδιο άτομο, τους οικείους ως επιτοπλίστων, την ίδια στιγμή. Στον καλό πόλο τον αγαπούν. Στον κακό πόλο τον μισούν. Την ίδια στιγμή και μπορεί να το κάνουν. Είστε καθηλωτικός. Ευχαριστούμε, κύριε Σούρα, για την παρουσία. Ευχαριστώ. Οφέλιμο διάλειμμα και πάμε στα υπόλοιπα ελεύθερα θέματά μας. Θα γυρίσουμε και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης με την 33χρονη και τα κακουργήματα που αντιμετωπίζει πλέον. Θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου να μιλήσουμε. Ανασχηματισμό. Για τον ανασχηματισμό και την πολιτική επικαιρότητα. Εγώ έμαθα τώρα, έχω μήνυμα, θα πάρει Υπουργείο ο Κεδίκογλου. Θα το ρωτήσω. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Κεδίκογλου. Τι Υπουργείο. Αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. €3.000 δωρεπιταγή από την Alpha Good Group. Τη μεγαλύτερη βιομηχανία ξύλου σας προσφέρει μια δωρεπιταγή €3.000 για την εξαργυρώστε σε εσωτερικές πόρτες ή τα εκπληκτικά laminate τάπεδα της εταιρείας. Ο Όμιλος αποτελεί ένας από τους κορυφαίους του κλάδου στην Ευρώπη, εξάγοντας τα προϊόντα του σε περισσότερες από 36 χώρες. Ελληνική εταιρεία με εκατοντάδες εργαζόμενους που προβάλλει τη χώρα διεθνώς με οικολογικά πιστοποιημένα σε πολύ καλές τιμές προϊόντα. Μπορείτε να τα δείτε στο alphagood.gr. Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή? Τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας Open, αφήνοντας κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Με τον ακριβώς τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο λευκού χρώματος SUV της Ford, το Ford Puma σε έκδοση Titanium, 1000 κυβικών, 125 άλογα αυτό το υπέροχο αμάξι, €21.300 η αξία του, κατοτάξιδο για την τυχερή ή τον τυχερό. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Είναι κοντά μας ο κύριος Σίμος Κεδικογλού, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κεδικογλού. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Βουλευτής Εύβοιας. Μας έρχεστε και από την Εύβοια, που υπάρχουν προβλήματα. Και όχι βουλευτής Κροατίας. Όχι, ρε. Λόγω της παραλίας που γράφτηκε στα social media. Είπαμε, εμείς συνεθήκαμε με το μαμάρι. Είναι πασίγνωστη η περιοχή τώρα, έτσι. Όχι, να σας πω κάτι. Η διαφήμιση έχει πολλούς τρόπους. Τελικά. Αυτή όλη η ιστορία περί Κροατίας λειτουργήσε σε μια επιπλέον διαφήμιση ενός άγνωστου παράδεισου που είναι δίπλα στην Αθήνα. Κύριε Κεδίκογλου, είπε ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ για διορθωτικές κινήσεις και το ρεπορτάζ τις τελευταίες 2 μέρες αλλάζει. Φαίνεται ότι πάμε πιο πίσω τον ανασχηματισμό. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού, θα μου πει. Επειδή θα θυμάστε, γιατί όταν ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος, μου κάνατε συχνά πυκνά αυτή την ερώτηση περί ανασχηματισμού. Είναι όντως το αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού και ο ίδιος αποφασίζει πότε είναι σκόπιμο να το αξιοποιήσει. Θεωρώ ότι δεν είναι η προτεραιότητα, γιατί όταν μιλάμε και για διορθωτικές κινήσεις, δεν αλλάζει η ρότα. Νομίζω ότι το πλάνο της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένο, ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος. Προχωράμε με πολύ γρήγορα βήματα σε τομείς που χρειάζεται η χώρα αποτελέσματα και θεωρώ σημαντικότερο να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα της υγειονομικής κρίσης, δηλαδή να αναδιατάξουμε την οικονομία μας. Δεν πρέπει η Ελλάδα να είναι τόσο εξαρτημένη από τον τουρισμό. Αποδείχθηκε ότι όταν έχεις μια παγκόσμια κρίση, ξαφνικά χάνεις
τα πόδια, το έδαφος. Πείτε αυτό το παράδειγμα που μας λέγατε προηγουμένως, σε σχέση με το Μαντούδη και το τι συμβαίνει. Ναι, να σας πω πώς το γευτήκαμε. Φαίνεται η αλυσίδα. Εκτός αέρα το είχαμε. Το είπαμε εκτός αέρα. Να δείτε πώς λειτουργεί το παγκόσμιο ντόμινο σε μια κρίση. Σταματάει ο Γερμανός να αγοράζει αυτοκίνητα. Σταματάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες να αγοράζουν χάλιβα. Σταματάνε τα χαλιβουργεία να αγοράζουν την διπυρητική μαγνησία που βγάζει το μεταλλείο Μαντουδίου, με αποτέλεσμα να σταματάει η εξορυκτική δραστηριότητα εκεί και εκατοντάδες άνθρωποι να χάνουν τη δουλειά τους. Θέλουμε να ελπίζουμε, γιατί έγινε, πιστεύω, μια πολύ καλή διαχείριση του προβλήματος στο Μαντούδι και σε ένα χρόνο, εάν όλα πάνε καλά, θα επαναλειτουργήσει. Αλλά βλέπεις πόσο λειτουργεί, πόσο αλληλένδετη είναι η παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει να αξιοποιήσει και άλλους τομείς που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, με πρώτο και κύριο τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Πρέπει να είναι στόχος μας η δημιουργία, η ανάδειξη του αγρότη επιχειρηματία, μικρού και μεσαίου, όχι μόνο μεγάλης κλίμακας. Για να γίνει αυτό πρέπει να του παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη, δηλαδή γεωτεχνική υποστήριξη, ο γεωπόνος να πηγαίνει στο γεωργό και να του λέει εδώ πέρα μπορείς να καλλιεργήσεις αυτό, αυτό, αυτό ή αυτό. Ο οικονομικός σύμβουλος, ο οποίος να του λέει κοίταξε, το πράσο φέτος δεν πήγε καλά και του χρόνου δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά, ενώ το σπαράγγι φαίνεται να έχει ανωδική πορεία. Και μετά, έχοντας αυτές τις πληροφορίες ο αγρότης, να μπορεί να λειτουργήσει σαν επιχειρηματίας, δηλαδή να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις. Τα λέει ως βουλευτής περιφέρειας που έχει αγρότες κτηνοτρόφους ή να υποθέσουμε κάτι άλλο. Το λέω ως βουλευτής περιφέρειας με καρπερούς κάμπους που μένουν σε ένα μεγάλο βαθμό ακαλλιέργητοι. Mm-hmm. Και αυτό είναι μαράζι στην καρδιά μου. Δεν μπορείς να έχεις... Είχαν έρθει μία φορά οι Ισραηλοί γεωπόνοι, είχα καλέσει με τη βοήθεια της Ισραηλινής πρεσβείας στους κάμπους της Βόρειας Εύβοιας, του Μαντουδίου και της Ιστιαίας και μου είπαν ότι εδώ είσαστε ευλογημένος τόπος. Ό,τι φυτέψετε θα φυτρώσει. Και εμείς δεν φυτεύουμε τίποτα. Αγωνιάτε. Εντάξει, θα μου πείτε, η αγωνία είναι μάλλον αυτό που ήδη κατέχουν θέση, δηλαδή οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Ωστόσο, επειδή ήδη είχε ανακοινωθεί και από τα όσα προσφάτως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης και από όσα είπε και ο Πρωθυπουργός, η ανάγκη κάποιων διορθωτικών αλλαγών. Αυτό επηρεάζει τη δική σας ψυχολογία, συμπεριφορά των βουλευτών. Πιστεύω ότι ο καθένας θέλει να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερα. Και είναι γεγονός ότι αν είσαι σε μια κυβερνητική θέση, μπορείς να προσφέρεις περισσότερα στην κυβέρνησή σου, στον τόπο σου. Από εκεί και πέρα δεν είναι το μείζον. Για μένα το μείζον είναι να πετύχει το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Όπου μπορώ να είμαι χρήσιμος, θα είμαι. Όπως θεωρώ ότι είμαι χρήσιμος και ως βουλευτής. Είμαι στρατιώτης, το έχω αποδείξει στην πορεία μου ότι είμαι στρατιώτης της παράταξης. Ό,τι μου έχει ανατεθεί, προσπαθώ να το φέρνω σε πέρασμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και από εκεί και πέρα να μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομαδική δουλειά που πρέπει να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια αυτό για άλλα. Αυτό που λέει ο Σπύρος αφορά τους ήδη υπουργούς και υπουργούς που λέγεται. Ότι γι' αυτό ο Πρωθυπουργός πήγε πιο πίσω τα του ανασχηματισμού, γιατί κάποιοι κατέβασαν τα στυλό. Λέγεται, και σου λέει θα με πάρουν τηλέφωνο. Είδα τις φωτογραφίες του στο Δελτίο Ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές. Ή υπάρχουν συνάδελφοι που καλούν υπουργούς ή υφυπουργούς και του λένε τι μου λες τώρα να βγω και να μιλήσω, εφόσον δεν ξέρω αν θα είμαι υπουργός ή υφυπουργός μεθαύριο. Σε συγκεκριμένα υπουργεία, όχι παντού. Έτσι. Να σας ρωτήσω. Νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα ότι αυτά τα ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός. Από την προσωπική μου εμπειρία, όταν μπήκα στην κυβέρνηση Σαμαρά, το έμαθα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ούτε κυκλοφορούσε το όνομά μου τότε πολύ. Οπότε θεωρώ πως αυτά τα ρεπορτάζ συνήθως, ξέρετε κιόλας, πολλές φορές είναι, κατεβάζει ο καθένας ό,τι θέλει από το κεφάλι του. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και όλης της αποστολής των υπουργών στο Ισραήλ, έχουμε και τον κύριο Δένδια στην Αίγυπτο. Θα δούμε και τα πλάνα, τα είδαμε και νωρίτερα. Ό,τι φέρνει ο Πρωθυπουργός στο εσωτερικό από το Ισραήλ, ό,τι διεκδικεί η κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος από μια σχέση προς το μέλλον με την Αίγυπτο. Ο ορισμός της ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι λίγο πιο σύνθετος, γι' αυτό και εξ όσων γνωρίζω προωθείται μια τμηματική αναγνώριση ΑΟΣ, να λύνουμε κατά περίπτωση τις όποιες διαφορές υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε στην επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμφωνίας. Νομίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις έχουν αποδείξει τη σημασία
να έχουμε τέτοιες συμφωνίες. Ήταν μεγάλη επιτυχία η συμφωνία με την Ιταλία. Ήταν πολύ σημαντική οι πολύ σημαντικές κινήσεις που έχουν γίνει με την Κύπρο. Η επίσκεψη στο Ισραήλ έφερε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής. Αλλά θέλει διαρκή προσπάθεια και θέλει εγρήγορση. Να δούμε και τα αποτελέσματα της αυριανής συνόδου κορυφής με τη λιδιάσκεψη, βέβαια, για το πακέτο των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένας από τους λόγους που διαρρέει το ότι πάει πίσω ένα σχηματισμός είναι ότι πρέπει μέχρι τις 15 Ιουλίου να υπάρχει ένα πιο συντονισμένο κυβερνητικό έργο για να δουν πώς θα καταμεληθεί και τι θα γίνει με το πακέτο. Θέλω να καταλάβετε, να συνυπολογίσετε ότι έχουμε και ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό έργο που πρέπει να τρέξει γρήγορα. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα έρχονται δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Επιτροπές, του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ήδη από αυτή την εβδομάδα σε Επιτροπές, πάει στην Ολομέλεια. Όλα αυτά πρέπει να τρέξουν. Θεωρώ τον παράγοντα χρόνο πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε καταφέρει να έχουμε σχετικά τις μικρότερες δυνατές απώλειες στον τομέα της οικονομίας και είναι πολύ σημαντικό αυτή η χρονιά να κλείσει όσο πιο δυναμικά γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεδικογλου. Να είστε καλά. Για την παρουσίαση. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Χαιρετισμούς στα όμορφα μέρη σας. Είσαστε. Έτσι. Η Εύβοια είναι ένας άγνωστος παράδεισος ακριβώς δίπλα στην Αθήνα και δεν χρειάζεται ούτε και να πάρεις πλοίο σε περισσότερες περιπτώσεις. Τίποτα. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε να έρθετε. Σας εγκαταλείπουμε για λόγους πρωτοκόλλου COVID. Δεν έχουμε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα που μπορεί να ξενήσει κάποιους τηλεθεατές, άλλους μπορεί και να τους ενδιαφέρει. Νομίζω αρκετούς, εγώ επιμένω αρκετούς. Εγώ θεωρώ ότι ενδιαφέρει πολύ, γιατί ακούγανε για υπεραπαιδώσεις του bitcoin, τα κρυπτονομίσματα μέσα από το διαδίκτυο. Θέλω να αλλάξουμε παρακαλώ και τον τίτλο. Έκανε μια βουτιά λοιπόν, αυτή η ιστορία. Ναι, γιατί λένε ότι αυξήθηκαν οι συναλλαγές με bitcoin κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Mm-hmm. Όχι μόνο παγκοσμίως και από χρήση στην Ελλάδα. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του Λέκτορα Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Φορολογικής Λευκοσίας, τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλίδη, που μένει στη Δράμα μόνιμα, είναι δικηγόρος Δράμας. Γιατί στη Δράμα ήμασταν και χτες, στη Δράμα επιστρέφουμε και σήμερα. Με καλύτερο καιρό. Έτσι. Και ελληνικού και κυπριακού δικαίου, αριστοτέχνης των φορολογικών υποθέσεων. Έτσι. Κύριε Μιχαλίδη, αν θα λέγατε σε ένα νέο παιδί, δύο γραμμές ορισμό, τι είναι το bitcoin. Τι θα λέγατε, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά, γιατί μπορεί ένας να μην ξέρει που μας παρακολουθεί, έστω ένας. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι κατά την άποψή μου το κρυπτονόμισμα, το bitcoin, είναι αυτό το οποίο έρχεται να συμπληρώσει το παγκόσμιο όγκο των συναλλαγών, τον οποίο δεν μπορούν να τον καλύψουν τα συμβατικά, τα εθνικά νομίσματα. Είναι ένα προϊόν, θα έλεγα εγώ, εισαγωγικών του ίδιου του διαδικτύου, το οποίο προσπαθεί αυτή την περίοδο να αυτορυθμιστεί κιόλας και αποτυπώνει τον παγκόσμιο πλούτο στον βαθμό, στο μέρος, στο κομμάτι εκείνο, στο σύνολο εκείνο, το οποίο δεν μπορούν να το αποτυπώσουν τα συμβατικά εθνικά νομίσματα. Και αυτή είναι μια αλήθεια. Ούτε το δολάριο, ούτε το ευρώ, ούτε το γεν. Υπάρχει πλούτο, συναλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο τέτοιον που να υπάρχει και η ανταλλακτική αλλά και η χρηματική οικονομία, που όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα. Δυστυχώς. Δηλαδή, μπορεί να νομίζω ότι είναι αέρας κοπανιστός. Εγώ το ξέρω. Είναι μια αντιστοιχία. Όχι, μόνο αυτό δεν είναι. Μόνο αυτό δεν είναι. Μόνο αυτό δεν είναι. Τα συμβατικά, τα εθνικά νομίσματα πλέον δεν μπορούν να καλύψουν τον όγκο των συναλλαγών και τον παραγόμενο πλούτο. Και κατά μία έννοια ανακαλύφθηκε, προέκυψε αυτός ο τρόπος, όπου μάλιστα χαρακτηριστικά, χωρίς να έχει καμία σημασία με ορυκτό πλούτο, ονομάζεται εξόρυξη του κρυπτονομίσματος από μια συγκεκριμένη διαδικασία από την πλατφόρμα του bitcoin, το οποίο τελικά έρχονται και κάνουν συναλλαγές. Το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα είχαν μια πολύ μεγάλη αξία μέχρι πριν περίπου 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Είχαν χάσει μια μερίδα της αξίας τους. Αυτή η αξία με την ευκαιρία της πανδημίας έπεσε ακόμα περισσότερο, όμως περίπου από τα μέσα Απριλίου, Μάιου και μετά επανέρχεται δυναμικά, διότι η κρίση ανέδειξε την ανάγκη να γίνονται συναλλαγές με τρόπο ανέπαφο, διαδικτυακό, από απόσταση, και άρα κατέφυγε ο κόσμος στην επιλογή αυτή και άρα αυξήθηκε η αξία, ξαναπλησιάζει στα παλιά νούμερα. Όμως, εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτές οι συναλλαγές, αυτές οι επενδύσεις σε αυτό το νόμισμα
πρέπει να γίνονται από ανθρώπους που και γνωρίζουν τη διαδικασία και τη λειτουργία του και έχουν ένα περίσσευμα προσωπικό, εταιρικό στον πλούτο τους και να μην είναι από το εστέρημά τους. Και γνώση, διότι ενέχει και κινδύνους, χρειάζονται κατά μία έννοια γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες να είναι και λειτουργικές software από τα στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικά, αλλά και οικονομικές. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει όχι μονάχα να την αφήσουμε να αυτορυθμιστεί όπως ήδη ξεκίνησε να αυτορυθμίζεται, αλλά θα πρέπει και σε υπερεθνικό επίπεδο τα κράτη να έρθουν σε μια πιο καλή συνεννόηση και να το ρυθμίσουν αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Για να μπορούν να έχουμε συναλλαγές οι οποίες θα είναι ασφαλείς και ολοκληρωμένες. Λοιπόν, ευχαριστούμε έτσι για την αναφορά σας, γιατί χρειάζεται περισσότερος χρόνος, τον οποίο δεν έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Ισχύει, γιατί για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Μεγάλο οικονομικό θέμα. Για να γίνει και κατανοητή από αυτούς που δεν ασχολούνται. Εγώ απλά να σημειώσω αυτό ότι υπάρχουν πανεπιστήμια και το Λευκοσίας είναι το πρώτο στον κόσμο, και είναι στην Κύπρο στη Λευκοσία, που πληρώνει δίδακτρα με bitcoin. Για όσους νομίζω ότι είναι μια απλή υπόθεση και είναι αστεία. Επειδή απλά δεν γνωρίζουν ή επειδή έτσι δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαλίδη. Εγώ να πω πάνω σε αυτό κάτι. Σύντομα, το παρακαλώ. Πανεπιστήμιο Λευκοσίας είναι το μεγάλο πανεπιστήμιο της Κύπρου. Τυχαίνει να είναι, δηλαδή σε όγκο, φοιτητές, καθηγητές κτλ. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που πριν 3 χρόνια δημιούργησε μεταπτυχιακό, με αντικείμενο αυτό, παγκοσμίως πρώτο που δίνει έναν τίτλο αναγνωρισμένο. Και είναι το πρώτο πανεπιστήμιο παγκοσμίως που δέχτηκε και καταβολές διδάκτρων σε αυτό το νόμισμα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, παίρνεις την ιδιότητα, διδάσκεσαι σε bitcoin και παίρνεις και διδακτορικό. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και έχει φτάσει σε πάρα πολλά επίπεδα. Και είναι σε άνοδο παντού. Εντάξει, ο κορονοϊός το έριξε, αλλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Χρήστο Γούλα από την ΓΕΣΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας της ΑΛΚΟ για την ασφάλεια και την αβεβαιότητα των εργαζομένων μέσα στην πανδημία. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέροντα στοιχεία να δώσει αυτή η έρευνα. Αν μπορέσουμε να δούμε κάποιες κάρτες, βεβαίως, παρακαλώ, συνάδελφοι. Καλησπέρα, κύριε Γούλα. Καλησπέρα, κύριε Γούλα. Το ένα ερώτημα ήταν για το δείκτη της εξέλιξης των αμοιβών. Είστε ή όχι αισιόδοξοι για την εξέλιξη των αμοιβών σας τον επόμενο εξάμηνο? Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα απάντησαν ότι όχι. Δεν είναι αισιόδοξη. Mm-hmm. Ναι, 35%. Όχι, το 59%. Ναι, 35%. Δεν ξέρω να απαντώ. 6%. Επίσης, αν είναι αισιόδοξη για την εξέλιξη των αμοιβών στο επόμενο εξάμηνο, όσοι είναι με πλήρη απασχόληση, όχι 55%. Μερική απασχόληση, ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, 65%. Γενικά, ένας δείκτης, για να δούμε και τις κάρτες χωρίς να τις διαβάζουμε όλες, κύριε Γούλα, αβεβαιότητας, ανασφάλειας, απεσιοδοξίας, που είναι σημαντικός για την οικονομία και ειδικά για τους εργαζόμενους. Ακριβώς. Είναι όπως τα λέτε, είναι πολύ σημαντικός. Καταγράφεται αυτή η έρευνα, η κυλιόμενη που κάνουμε 4 φορές το χρόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε ένα τετράμινο τα ευρήματα αυτά. Η ανασφάλεια και η επισφάλεια είναι 2 χαρακτηριστικά τα οποία επικρατούν πολύ αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Όχι μόνο για την εξέλιξη των αμοιβών τους, που οι άνθρωποι είναι πολύ απεσιόδοξοι, 6 στους 10, όπως είπατε, 60%, ότι δεν πρόκειται να δουν εξέλιξη στην αύξηση των αμοιβών τους. Όταν μάλιστα πριν 3 μήνες μόνο, το Μάρτιο του 2020, ο δείκτης αυτός ήταν 12 μονάδες πίσω. Δηλαδή, τους τελευταίους 3 μήνες μετά την πανδημία, 12 μονάδες ανέβηκε ο δείκτης για την εξέλιξη των αμοιβών. Επίσης, ενισχυτικός όμως είναι και ο δείκτης για την ασφάλεια της εργασίας τους. Περίπου 1 και κάτι στους 3 εργαζόμενους φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση της εργασίας τους. Φοβούνται ότι μετά την πανδημία δεν θα έχουν εργασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανασφάλεια για τη θέση της εργασίας τους, αντιλαμβάνεστε όπως είπατε και εσείς, έχει μεγάλη επίπτωση όχι μόνο στην κοινωνική συνοχή και στην προσωπική και οικογενειακή τους πορεία, αλλά και στην οικονομία. Διότι όταν ένας εργαζόμενος φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του, είναι προφανές ότι δεν θα ξοδέψει, δεν θα καταναλώσει, θα προσπαθήσει να διαφυλάξει ό,τι του απομένει για να μπορέσει να επιβιώσει. Και ειδικά αυτός ο δείκτης της ασφάλειας της εργασίας, που είναι πολύ σημαντικός δείκτης, το τελευταίο τρίμηνο από το Μάρτιο του 2020 έως σήμερα έχει επιδεινωθεί κατά 17 μονάδες. Να σας ρωτήσω, κύριε Γούλα, γιατί είστε διευθυντής σε πολύ κρίσιμο τομέα της ΓΕΣΕ, πού προβλέπετε να κλείσει η ανεργία, θεωρείτε, στο τέλος Ιουνίου? Μπορούμε να κάνουμε μια προβολή. Ξεκίνησε και το πρόγραμμα συνεργασίας. Ξεκίνησε και το πρόγραμμα συνεργασία. Έχουμε νέα δεδομένα, βέβαια, τα οποία αλλάζουν. Άλλαξαν στις 15 Ιουνίου. Μπορούμε να κάνουμε μια
προβολή. Το θέμα της εργασίας της ανεργίας είναι, εντάξει, εννοείται κρίσιμο ζήτημα. Πριν περίπου 15 μέρες, το Ινστιτούτο Εργασίας διεσέβαλε στην δημοσιότητα ένα δελτίο, όπου έχει τρία σενάρια για την εξέλιξη της ανεργίας. Το καλό, το μέτριο και το χειρότερο. Το καλό είναι γύρω στο 19,5%, το μέτρο στο 21% και το κακό, αν θυμάμαι καλά, κατά 23%, ανάλογα πώς θα πάνε τα στοιχεία, τα οικονομικά αυτού του τριμήνου. Πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της ανεργίας και άλλα ζητήματα που αναδεικνύει αυτή η έρευνα, όπως για παράδειγμα ότι το ένα στους τρεις ανθρώπους που γύρισαν στη δουλειά τους μετά την πανδημία δήλωσαν ότι γύρισαν με διαφορετική σχέση και μορφή εργασίας. Δηλαδή, τελείωσε η εργασία όπως ήξεραν πριν την πανδημία και τρεις μήνες μετά γύρισαν στη δουλειά τους, ο ένας στους τρεις, και το 20% από αυτούς λέει ή αποκλειστικά θα εργάζονται με τηλεργασία. Και το 14% δήλωσε ότι μετατράπηκε η σύμβασή του από πλήρη απασχόληση σε μερική εκ περιτροπής. Κύριε Γουλά, όση ώρα αναφέρεστε, επειδή έχουμε διάδραση με τους τηλεθεατές, λένε δεν χρειαζόμαστε την έρευνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν βγεις σε έναν δρόμο σε μια γειτονιά, σε ένα εμπορικό δρόμο, θα καταλάβεις ακριβώς όσα δίνει η έρευνα και λέει ο κ. Γουλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τα όσα διαβάζουμε στην έρευνα της ΑΛΚΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα δούμε αθλητικές ειδήσεις και όχι μόνο αθλητικές ειδήσεις και μια έκπληξη. Λοιπόν, Γρηγόρης Πωσγιός. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, Γρηγόρη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα δικά μας. Super League είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η τηλεδιάσκεψη της Super League. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός ζήτησε να μην γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου αύριο, καθώς τελειώνει η θητεία του Μινά Λισάνδρου. Καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες των play-off και των play-out. Αυτό ήταν το αίτημα του Πότε Ολυμπιακού. Πότε ολοκληρώνονται? Συγγνώμη. Πότε ολοκληρώνονται? Θα ολοκληρωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι Πειραιώτες επικαλούνται το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, άρα δεν πρέπει να λήξει η θητεία. Θυμίζω, αύριο είναι οι εκλογές, με δύο υποψήφιους, τον κύριο Μπουτσικάρη και τον κύριο Κούγια. Στην τηλεδιάσκεψη θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο της παρουσίας κόσμου στα γήπεδα. Είναι το αίτημα που έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η ΑΕΛ, ο Πανιώνιος, ο Όφη και ο Ατρόμητος. Λοιπόν, μένουμε στα δικά μας. Πάμε στο κομμάτι της προσφυγής του Ολυμπιακού, η οποία έπεσε στο κενό σχετικά με την κίνηση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης να απευθυνθούν στα πολιτικά δικαστήρια για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στην υπόθεση της φερόμενης πολυδιοκτησίας. Έχασε στο συγκεκριμένο δικαστήριο η πλευρά του Ολυμπιακού. Δικαιώθηκε η πλευρά του ΠΑΟΚ αλλά και της Ξάνθης. Και έχουμε ημερομηνία εκδίκασης στις 6 Ιουλίου. Ναι, το ΚΑΣ στις 6 Ιουλίου θα εκδικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό είναι πριν τελειώσουν τα play-off. Ναι, και θα υπάρχει απόφαση και πριν τελειώσουν τα play-off. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το θέλουν όλοι. Για να μην υπάρχουν εκκρεμότητες αφού έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εικόνες εδώ από την Νάπολη. Η Νάπολη, η οποία κατέκτησε το έκτο κύπελο της ιστορίας της χθες. Έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ακούμε και τον ήχο. Καθώς δεν νομίζω ότι βλέπουμε μέτρα ασφαλείας. Είναι από άλλες εποχές. Και ειδικά στην Ιταλία, η οποία έχει δεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα παγκοσμίως από την πανδημία. Μάλιστα, ο Βόρας, όχι ο Νότος τόσο. Αλλά ναι, υπάρχει και μια δήλωση. 4-2 στα πέναλτι, να πούμε. Ναι, 4-2 στα πέναλτι. Το πρώτο κύπελο της καριέρας του ως προπονητή του Τζενάρο Γκατούζο και ο Κώστας Μανολάς εδώ. Λοιπόν, υπάρχει και μια δήλωση του ενός μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έχει πει ότι πάλι καλά που δεν έγινε στην Νάπολη που δεν είχαμε τόσα κρούσματα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάμα, βγει το Μαραντόνα. Μαραντόνα πανηγύρισε για το Instagram για το κύπελο. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο στις 3. Αύριο στις 3, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.